Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Το «μετά» ακολουθεί το «πριν», ενώ το «πριν» προηγείται του «μετά». Σήμερα, όμως, θα κάνουμε μια εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα, ειδικά για σήμερα, ε, και γίνεται η αλλαγή αυτή μεταξύ της επόμενης συνεδρίας και αυτής της συνεδρίας, η οποία, άλλωστε, έχει τίτλο η ποίηση του καβάφη πριν και μετά, οτιδήποτε και αν αυτό σημαίνει. Αλλά βεβαίω έχουμε την ιδιαίτερη χαρά ότι έχουμε μαζί μα τρει ανθρώπου που έχουν στοχαστεί για τον καβάφη από τη Νέα Υόρκη, από την Αθήνα και από την Οξφόρδη. Και όπως σε όλα τα λεξικά των αλφαβητικών γλωσσών, θα ακολουθήσουμε μια αλφαβητική σειρά στη σειρά των εισηγήσεων. Όμω, ε, πριν πω. Ε, δύο λόγια. Θέλω να καλέσω τον Πρόεδρο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, καθηγητή Τσουκαλά, ε, να πει δύο λόγια στην έναξη των σημερινών εργασιών του Συμποσίου. Καλημέρα σα. Είπε ο κύριο Χουλιάδα τώρα για το πριν, για το μετά. Είπαμε δύο κουβέντε χθε για την ποιήση, για την ηρωνία, για την ιστορία. Και χθε συνέβη κάτι το απροσδόκητο. Σαν να συνομωτούσε η ποιήση, η ιστορία και η ηρωνία και το πριν και το μετά που είπε προηγουμένω ο Χουλιάδα για να κάνει κάτι το πολύ απροσδόητο και πολύ ωραίο τελικό. Το εξή. Δεν το πήρα ήδη σε εγώ. Ανάμεσα στου ομιλητέ εδώ που είχαν αναγγελθεί, υπάρχει ποιο όνομα. Του κοστί του Μοσκόφ. Δηλαδή, κάποιο ήρων, κάποιο ήρων, ηρωνικό χαμόγελο από το υπερπέραν, επέβαλε σε εκείνον που το έγραψε κατά λάθο, προφανώ δεν είχε καμία σημασία, να γράψει το όνομα του Μοσκόφ εδώ. Απλώ το επισημαίνω, γιατί είναι πολύ ωραίο το γεγονό ότι σε ένα, σε ένα συνέδριο που γίνεται για την πίεση, που γίνεται προ τιμήν του Μοσκόφ και αναφέρεται στην ηρωνία του Καβάφη, πιστεύω ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει καλύτερα. Δεν το πήρα η ειδήση εκτέλεση, αλλιώ θα το είχαμε αφήσει αυτό εκεί. Αλλά το οποίο είδε εκ στήρων, και με μάλιστα μερικοί άνθρωποι ότι έγινε λάθο. Όχι. Τα λάθη αυτά είναι πάντοτε θετικά γιατί σε κάνουν πάντα να σκέφτεσαι ότι πίσω από αυτό, το, αυτό, που συμβαίνει υπάρχει πάντα και κάτι άλλο το οποίο ξέρει καλύτερα από σένα. Αυτό ήθελα να πω πάνω. Εύχομαι να πάνε όλα πολύ καλά. Λυπάμαι που σα παίρνω την ώρα, αλλά νομίζω ότι έχει τον κόμμα να το επισημάνω αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε με τη σειρά μα, όπω ευχαριστούμε και όλου που έχουν ασχοληθεί από πλευρά Αιγύπτου, από πλευρά Ελλάδο, με τη διοργάνωση ενό βεβαίω δύσκολου πάντοτε συμποσίου και μια σειρά εξαιρετικά σημαντικών και με μεγάλο ενδιαφέρον επιπλέον εκδηλώσεων. βρισκόμαστε βέβαια στον εμβληματικό χώρο, στο χώρο που εμβληματικά παραπέμπει στην έννοια τη βιβλιοθήκη, λε και μια ιδέα του Πλάτωνα υλοποιείται από μαθητές του Αριστοτέλη, όπως ήταν βέβαια ο Αλέξανδρος, που κουβαλούσε μαζί του τον Όμηρο, γιατί από ό,τι φαίνεται οι ποιητέ δεν έχουν χώρο στην ιδανική πολιτεία. Λες και η αριστοτελικής γενεαλογίας όργανα αποτελούν κρυφή και απαραίτητη προϋπόθεση κάθε πλατωνικού έρωτα. Βεβαίως, η ιστορική τύχη της βιβλιοθήκης αυτής, όσο άγνωστη αμφιλεγόμενη μπορεί να είναι, παραπέμπει με τρόπο διπλό. Παραπέμπει στη σημασία της συγκέντρωσης, διατήρησης, οργάνωσης του υλικού εκείνου που είναι το υλικό της βιβλιοθήκης, που είναι δηλαδή τα βιβλία σε παλαιότερες ή νεότερες μελλοντικέ του και οι άλλες πηγές. Και παραπέμπει στη σημασία της συγκέντρωσης, και ταυτόχρονα στη σημασία της απώλειας και η καταστροφή τους, εσκεμένης ή όχι. Έτσι λοιπόν είμαστε εδώ, προσπαθούμε να προχωρήσουμε με, την εξής, με το εξής γεγονός, με την εξής ιστορική ηρωνία, όπως εξ αρχής υπογραμμίζει ο Κωνσταντίνος Σουκαλάς από τις ε, εναρκτήριες εκδηλώσεις του συμποσίου αυτού ότι είμαστε εδώ για να τιμήσουμε στην εμβληματική βιβλιοθήκη έναν άνθρωπο ο οποίος ποτέ δεν εξέδεσε ο ίδιος ούτε ένα βιβλίο του ενώ ζούσε, όσο και αν βεβαίως μέσω της διανομής φυλαδίων και άλλων αντιγράφων έργων του ε, προσεκτικά και με επιτιδιότητα θα πρόσθετα ε, άρχισε να καθιστά το έργο του γνωστό. Ένα από τα ζητούμενα, δεν θα το λύσουμε ούτε σε αυτό το συμπόσιο ούτε σε αυτή τη συνεδρία, είναι γιατί ο Καβάφης. Πολλοί από εμά έχουν γράψει για το θέμα αυτό, έχουν τι απόψει του, δεν θα πούμε σε αυτό γιατί ο χρόνο είναι πολύ λίγο. Και αυτό που τώρα προέχει είναι να περάσουμε στου ανθρώπου που ήρθαν στην Αλεξάνδρεια από μακριά, ξεκινώντα ε, με τον Στάθη Γουργουρή, που είναι καθηγητή στο Ινστιτούτο. Συγκριτική Συγκριτική λογοτεχ... λογοτεχνία και... για τη και... λογοτεχνία και την κοινωνία. Και βεβαίω το... του Πανεπιστημίου Κολόμπια. Ε, έχουν μεταφραστεί δύο ιδιαίτερα σημαντικά βιβλία του στα ελληνικά. Ε, το έθνο, όνειρο, λίγο ένα χρόνο αργότερα, αν και είναι προγενέστερο, και το κατά πόσον συλλογάται το ερώτημα, σκέφτεται η λογοτεχνία. Όπω βεβαίω και μια σειρά έχει μια διαρκή παρουσία. Μπορείτε να διαβάσετε τα στοιχεία αυτά, όπως και για όλους που θα πω κάτι, δύο λόγια πριν από τον κάθε ομιλητή, στα υλικά του Συμποσίου. Ο καβάφης του Έντουαρτ Σαΐντ είναι το θέμα της εισήγησης του Στάθη Γουργουρή. Και βέβαια θα σας πει με δύο λόγια ποιος ήταν ο Έντουαρτ Σαΐντ, αυτός ο σπουδαίος... Γεννημένο δηλαδή στο Κάιρο, αυτό ο σπουδαίος Παλαιστίνιο διανοούμενος και συγγραφέα. Και ο λόγο στον Στάθη Γκουρή. Ε, ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ το Ίδρυμα για την πρόσκληση. Νιώθω μια προσωπική συγκίνηση που βρίσκομαι στην Αλεξάνδρεια. Όχι μόνο επειδή είναι ο τόπο του Καβάφη, αλλά επειδή είναι τόπο ιστορία τεράστιο σε και σημασία. Και πάλι όχι μόνο ω τόπο Ελλήνων, Αιγυπτειωτών αλλά ως σταυροδρόμοι λαών, κοινωνιών, ιδεών και πολιτισμών σε ένα μεγάλο μέρος της ιστορίας της ανθρωπότητας στο σύνολό της. Η προσωπική αυτή συγκίνηση λειτουργήσε ταυτόχρονα και ως πρόκληση να μην μιλήσω ξανά για τον Καβάφη, όπως έχω κάνει αμέτρητες φορές, αλλά ο ή πανεπιστημιακός σε ένα συνέδριο, δηλαδή να, αναφερθώ να, 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 να εξετάσω πτυχές του έργου του, αλλά να αντιμετωπίσω τη συγκυρία παρουσιάζοντας μια συνάντηση προσώπων, και το εννοώ θεατρικά. Ε, μια συνάντηση δηλαδή μεταξύ του ποιητή Καβάφη και του Έντουαρτ Βαντία Σαΐντ, ε, του μεγάλου Παλαιστίνιου στοχαστή που γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ, όχι στο Κάιρο, το 1937, αλλά μεγάλωσε στο Κάιρο, ε, στην αρχή επειδή ο πατέρας του ήταν επιχειρηματίας εκεί, και, ε, αλλά και μετά βεβαίως ως εξόριστος, με την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ και την κατάληψη των εδαφών και εκδιωγμότων του πληθυσμού των Παλαιστινίων. Είναι σημαντικό, ε, για όσους δεν το έχετε κάνει, ε, να διαβάσετε το έργο, το έργο του ε, εκτός τόπου, έχει μετα... η έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, Out of Place, στα αγγλικά, που είναι η αυτοβιογραφία των παιδικών και φυβικών του χρόνων, κυρίως βεβαίως στο Κάιρο, γιατί περιγράφει συγκλονιστικά όχι μόνο τη δική του ιστορία και την ιστορία τη οικογένειά του, αλλά το συνολικό κόσμο τη Νότιο-Ανατολική Μεσογείου, που συμπεριλαμβάνει και την εμπειρία των Ελλήνων Αιγυπτιωτών. Έναν κόσμο που έχει πλέον χαθεί οριστικά πλην από την μνήμη εκείνων που τον είχαν γνωρίσει τα παιδικά του χρόνια. Οπότε έχουμε μια συνάντηση αληθινών αλλά και μυθικών προσώπων. Μια συνάντηση τολμών από δύο Αιγυπτίων πολιτών, με την ευρεία αλλά καθόλου κόσμο πολιτών και θα προσέθετα πολιτισμικά εξορίστων από κάθε εθνική ταυτότητα. Ο Καβάφης και ο συναντιόνται λοιπόν στην Αίγυπτο, αλλά ως τι, ως, ως ποιοι, κάτω από ποια έννοια μέσα σε ποιο πλαίσιο. Ε, Ω μεσάζων αυτή τη μυθιστορηματική συνάντηση, επιτρέψτε μου μια γρήγορη αναφορά σε μια προσωπική εμπειρία. Στι ε, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν ήμουν ακόμη νεαρός καθηγητής στο, στο, Princeton, ε, με πήρε στο τηλέφωνο σε ίδια μέρα, έτσι όπω συνήθιζε να κάνει, ξεκάρφοντα, χωρίς ε, καμία προειδοποίηση, και μου είπε, μου ζήτησε, με προσκάλεσε, μου ζήτησε να κάνω το μάθημά του για τον καβάφι στα πλαίσια ενός σεμιναρίου, μεταπτυχιακού σεμιναρίου, που, που, που λεγόταν «Last Works Late Style», τελευταία έργα «Ύστερο ύφος». Ε, θα σα πω αμέσω περί τίνο πρόκειται το μάθημα κτλ. Ε, η η αντίδρασή μου ήταν βεβαίω που δέχτηκα την, την πρόσκληση, πω θα μπορούσα άλλωστε να αρνηθώ. Αλλά τον ρώτησα αμέσω, μα, μα γιατί να κάνω εγώ το μάθημά σα, ε, Είναι δυνατόν να κάνω εγώ το μάθημά σα. Ε, μου λέει, Όχι, λέει, Μόνο εσύ που λέει, μπορεί να κάνει το μάθημά μου, γιατί εγώ δεν μπορώ να κάνω μάθημα για τον Καβάφη γιατί δεν ξέρω ελληνικά. Και ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, το γεγονός ότι ο Σαΐν ανέκαθεν υποστήριζε αυτή που είναι μια παλιά αρχή της συγκεκριτικής λογοτεχνίας το ότι δεν, δεν επιτρέπεται να εξετάζεις ε, ουσιοδός τουλάχιστον ε, λογοτεχνικά έργα αν δεν ξέρεις τη γλώσσα στην οποία έχουν γραφτεί. Ε, Έκτοτε είχαμε πολλές συζητήσεις μεταξύ ε, πολλών άλλων, α, συγκεκριμένα για τον καβάφι, αλλά και για αυτό το project που ονόμασε ε, 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 Late Style, Ύστερο ε, ύφο, το οποίο πο, ποτέ δεν τελείωσε, ε, οτιδήποτε εκδ, εκδόθηκε ήταν μετά θάνατον, ε, δεν τελείωσε γιατί θα έλεγα δεν μπορούσε να το τελειώσει, είναι μέρος του ίδιου του, του, του project, σε βαθμό που κάποια στιγμή έγραψε ένα κείμενο μετά από πέθανο Σαντ, το οποίο το όνομασα Το ύστερο ύφο του Έντουαρτ Σαντ, κοιτώντα τα έργα τα οποία ε, δημοσίευσε στο τέλο τη ζωή του, τα οποία είναι ιδιαίτερω ανατρεπτικά, κυρίω σκέφτομαι το βιβλίο για τον ανθρωπισμό και μερικά πολιτικά κείμενα που, που, που είχαν μαζευτεί σε ένα τόμο ε, που λεγόταν από το Όσλο μέχρι το Ιράκ. Λοιπόν, τι, είναι αυτό το, τι σημαίνει ύστερο ύφο. Η έννοια αυτή ανήκει στον γερμανό φιλόσοφο Τεόντο Ραντόρνο σε αναφορά συγκεκριμένα στα τελευταία έργα του Μπετόβεν. Σε αντίστοιξη με την έννοια του τελευταίου έργου ως απόγειου του συνολικού έργου ενό ποιητή, στο χαστή ή καλλιτέχνη, που μεγαλύνει και σοφία αναδεικνύει το μεγαλείο μιας καριέρα ή ζωή στην τέχνη, μια σούμα, α πούμε, και εκεί πέρα ο Σαΐτ παραθέτει τέτοιου είδου έργα, μια σειρά, ξέρω εγώ, από το Σοφοκλή, η Δήμπου Σεπικολονό, το τη θύλα του Σέξπιρ, τα έργα του Μπαχτ, του Ματή, του Ρέμπραντ, έχει μια σειρά. Το ύστερο ύφο χαρακτηρίζει ένα είδο έργου παραβατικού εναντίον του συνολικού έργου. Και εκεί διαλέγει βέβαια από τον Αντόρνο τα τελευταία έργα του Μπετόβεν, που είναι οι τελευταίε ονάτε, η Μίσα Σολέμνη ε, κλπ. Τα τελευταία έργα του Στράου, τα οποία είναι πάρα πολύ και αναχρονιστικά το, τελευταίο βιβλίο του Φρόιντ, Μωυσής και Μονοθεϊσμός, το οποίο είναι, αναφέρθηκε και ο κ. Σουκαλάς, νομίζω, χθε αυτό. το, το μυθιστόρημα του Thomas Mann, «Doctor Faustus, το οποίο είναι, ένα μυθιστόρημα πραγματικά μπαρόκ και παράξενο. Το, το, το φοβερό βιβλίο του Ζαν Ζενέ, που είναι το τελευταίο έργο της ζωής του, που λέγεται, μεταφράζω κάπως ελεύθερα, «Η ερωτευμένος δεσμότης ή δέσμιος του έρωτος», γιατί είναι ένα λογοπαίγνιο. Ε, και έχει, έχει, συμπεριλαμβάνει βέβαια και εκεί και τον Καβάφη και τον Προύστ και τον πιανίστα Γκλεν Gould για τα οποία θα, θα αναφερθώ στο ε, Λοιπόν, παραθέτω μια φράση από τον Σαΐτ. Η εμπειρία του ύστερου ύφου προϋποθέτει μια μη αρμονική, μη γαλήνια αντιπαράθεση και κυρίως μια ηθεληματικά αντιπαραγωγική παραγωγικότητα. Μια κίνηση εναντίον, μια κίνηση κόντρα στο ρεύμα. Αντί το τέλος της ζωής να παράγει τη γαλήνη μια συνολικής οριμότητας, μιας αρμονίας και κατάλυσης, δημιουργεί καταστάσεις αδιαλαξίας, αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποιεί, δυσκολίας και ανεπίλητης αντίφασης. Για τον Αντώνο το ύστερο ύφος αναφέρεται στην ιδέα μιας επιβίωσης πέρα από αυτό που είναι επιτρεπτό και αποδεκτό και επιπλέον περιλαμβάνει και την ιδέα ότι κανείς δεν μπορεί να προχωρήσει πέρα από αυτή την ύστερη κατάσταση να την υπερβεί, να βγει μέσα από τη δίνη της, ας πούμε, αλλά αντιθέτω, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να την εμβαθύνει, να πέσει μέσα στη δίνη, Τα κάποιο Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε συμφιλίωση, ούτε ενότητα του έργου ή του βίου, ούτε υπέρβαση. Ε, είτε του έργου αυτού καθεαυτού, με την έννοια του, του œuvre, είτε τη σημασία του καλλιτέχνη στο χαστή σε σχέση με την ιστορία που το έργο αυτό έχει ανοίξει. Και καταλήγει. Το ύστερο ύφο λέει, είναι κατάσταση που σημαίνει να είναι κανείς στο τέλος της ζωής του, προφανώς, πλήρως ενσυνείδητος, με πλήρη ανάμνηση του παρελθόντος, αλλά ταυτόχρονα με ένα παράξενο τρόπο πλήρης ενός απροσδιόριστου παρόντος. Ο ύστερος Μπετόβεν καταλήγει, είναι λοιπόν εκτός τόπου και χρόνου. Και τώρα παραθέτω ακριβώς όπως το λέει, ένας σκανδαλώδης και καταστροφικός σχολιαστής περί του παρόντος. Δεν μιλάει ε, μουσικά βεβαίως έτσι μιλάμε το τον Με αυτή την έννοια το ύστερο ύφο είναι ένα καθεστώς αυτοδημιουργημένης εξορίας. Αυτή θα ήταν μια φράση νομίζω που θα του άρεσε. Από οτιδήποτε θεωρείται αποδεκτό. Προτείνοντα κάτι που έπεται, κάτι που επιβιώνει πέρα από αυτό που περικλείουν τα όρια του βίου, αλλά όχι με τη ρομαντική έννοια της αθανασίας του έργου κτλ. Υπάρχει μια, δηλαδή, στο, στο ύστερο ύφο υπάρχει μια ένταση ενγενής, η οποία αποκηρύσσει την αστική αξία του γύρατος. Αυτή είναι πάλι μια φράση που χρησιμοποιεί. Και επιμένει σε μια ολοένα έντονη σημασία της αποκόλλησης και απόκλησης της εξορίας και του αναχρονισμού τα οποία το ύστερο ύφο επεξεργάζεται στι τέχνε και στη σκέψη ω μορφολογικά στοιχεία. Δεν είναι θέμα περιεχομένου, είναι τρόπο. Μορφολογικά, ίσω και τροπολογικά, θα μπορούσαμε να πούμε. Όμω ο Σαντ, και υπάρχει μια διαφορά με τον Αντόρνο, δεν βλέπει το ύστερο ύφο μέσα από την αρνητικότητα, όπω τη βλέπει ο Αντόρνο, αλλά αντιθέτω βλέπει εκεί ένα στοιχείο κατάφαση και συγκρότηση. Μια πρόταση για ένα άλλο τρόπο ζωή και σημασιοδ... σημασιοδότηση του βίου. Τίθεται πάρα αυτό το θέμα γιατί ο δεν τάσει τον καβάφι μέσα σε αυτό το πλέγμα φυσιογνωμιών της τέχνης και της σκέψης που ανήκουν στο ύστερο ύφο. Ποια είναι η σχέση, Φερυπή, ας πούμε, μεταξύ καβάφι και Ζενέ. Για να θυμηθούμε μια άλλη προσωπικότητα που πραγματικά αλάτρεψε ο Παλαιστίνιος. Προφανώ, το πρώτο πράγμα που θα λέγαμε στη σχέση αυτή είναι μια αντικανονικότητα, μια παραβατικότητα. Μεταφράζω κάπως ελεύθερα την έννοια, τη λέξη unruliness. Μια διαλαξία, μεταφράζω τη λέξη intransigence. Ως μια διαλαξία ως προς το οτιδήποτε θεωρείται από την εκάστοτε κοινωνία ως συμβατικό. Αντικανονικότητα λοιπόν με την έννοια της αντίθεσης ή αντίστασης στους κανόνες του παιχνιδιού και προφανώς με τη λογοτεχνική έννοια εναντίον του λογοτεχνικού κανόνα εκεί υπάρχει μια πολύ παράξενη αγγλική λέξη, γιατί δεν είναι αγγλική, την yeah. ε, είναι μια ελληνική λέξη, την οποία, ε, ε, πολύ, μια πολύ μπαρόκ ε, ε, λέξη στα αγγλικά. Αλλά προφανώς εναντίον του λογοτεχνού κανόνα, αλλά και ευθέως εναντίον των κανόνων συμπεριφοράς, πρωτίστως με την κοινωνική έννοια, δηλαδή το πλαίσιο των καθιερωμένων αξιών και πρακτικών, αλλά επίσης και λογοτεχνικής συμπεριφοράς, όπου αναφέραμε όχι μόνο στο μορφολογικό πλαίσιο, αλλά και στο πλαίσιο παραγωγής του έργου τέχνης. Ε, ε, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επεκταθώ εδώ σ, όσον αφορά τον Καβάφη. Ε, η αυαγκαρντίστικη αντίληψη της σχέσης του συγγραφέα με την έννοια των μέσων παραγωγής και διανομής ε, του έργου, τη στιγμή μάλιστα που μπορεί κανείς να διακρίνει την, στην ποιητική πρακτική κάποια στοιχεία αναχρονισμού, είναι ένα από τα κυριότερα στοιχεία του φαινομένου καβάφη που το καθιστά και μοναδικό, ο τρόπο με τον οποίο ε, η, η σχέση, η συγκεκριμένη σχέση που έχει ο με, το, με την έννοια των μέσων παραγωγή ενό βιβλίου. Αναμφισβήτητα, αντικανονικότητα σε πλαίσιο κοινωνική συμπεριφορά, είτε είναι ζενέ είτε καβάφη, εφόσον ε, 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 μέσω του site του, που του έθεσα δίπλα-δίπλα δεν μπορεί να είναι τα, ταυτόσιμο με, με την ομοφιλοφιλία έτσι απλά, γιατί αδικεί, θα έλεγα, την περιπλοκότητα της σεξουαλικότητας. Ταυτόχρονα όμως, η ομοφιλοφιλία επιστημολογικά μιλώντας τώρα, με πιο αυστηρά κριτική έννοια, είναι αναγκαίο και ανυπέρβληπτο στοιχείο της οποιασδήποτε ανάγνωσης της αντικανονικής ποιητικής και των δύο συγγραφέων. Αυτό που θέλω να αποφύγω είναι η εξαπλούστευση τη σχέση μεταξύ ποιητική και κοινωνική αντικανονικότητα. Και σε αυτό οφείλω να αναγνωρίσω εδώ, όπω έχω ήδη γράψει εξάλλου το έργο του συναδέλφου μου Δημήτρη Παπα-Νικολάου που κάθεται μαζί μα. Ο Σαντ έλκεται από αυτήν την αντικανονικότητα όταν εντάσσει τον Καβάφη στο ύστερο ύφο. Βεβαίω, αμέσω τίθεται ένα θέμα βασική διαφορά μεταξύ του Καβάφη και των υπολείπων, ακριβώς γιατί όλοι οι άλλοι, Μπετόβεν, Στράους, Φρόιτ, Ζενέ και εξετάζονται στη βάση των ύστερων έργων τους, τα οποία και κραυγάζουν την παραβα... παραβατικότητά τους, ενώ στην περίπτωση του Καβάφη, το ύστερο ύφο αφορά το σύνολο του έργου. Βέβαια, το σκεπτικό εδώ δεν είναι αυτό του Σεφέρη, ο οποίο ο λίγο αναστευόμενος, αλλά υπόρρητα με σοβαρό σκοπό, έβλεπε στον Καβάφη έναν ποιητή που ήταν ανέκαθεν γέρον. Μάλλον ο συγγενή του Καβάφη σε αυτό το πλαίσιο ανάλυση του Έντουαρτ Σάιντ είναι ο μεγάλο Καναδό πιανίστα Γκλεντ Γκούλτ. Ο οποίο εγκαταλείποντα την καριέρα του κόνσερτ πιανίστ, δηλαδή των συναυλιακών ε, παραστάσεων, πολύ νωρί την καριέρα του, επέμενε μόνο στην ηχογράφηση κλασικών έργων, αλλά με έναν τρόπο πειραγμένο, θα λέγαμε σήμερα, αποσυνθέτοντα τρόπον την, να, την, κλασική σχέση μεταξύ σύνθεση και ερμηνεία. Συνδυάζοντα δε την πειραγμένη ερμηνεία με την πλήρη απομόνωση του μουσικού καλλιτέχνη από κάθε σημασιοδοτικό πλαίσιο τη αγορά, γιατί ο Glenn Γκούλτ εξαφανίστηκε πλήρω από το πλαίσιο τη αγορά με την ευρεία έννοια, το ύστερο ύφο του Γκούλτ συνοψίζεται, όπω λέει χαρακτηριστικά ο Σαντ, σε μια. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Σαΐτ, σε μια παραγωγή και επιτέλεση έργου με τα θάνατον διαζώσεις. Posthumously while living είναι η φράση. Με τα, θά... ε, με, τα... με τα θάνατον διαζώσεις. Υπό αυτή την, ε, υπό αυτή την έννοια, το ύστερο ύφο του Καβάφη, που αφορά το σύνολο του έργου του, και όχι, ας πούμε, τα τελευταία βήματά του, συνίσταται ακριβώς αυτή την έκεντρη, η λοξή παραφράζοντας τον φωστερ ποιητική του ματιά, η οποία αρνείται να ολοκληρώσει, να, να αρνείται να ατενίσει τον κόσμο ή την ποίηση, με γαλήνη και σοφία, όπως ο κάθε άρχον του εαυτού του και της τέχνης, με μία ατα... αταραξία, ας πούμε, α... ας πούμε, εκείνου που κατέχει αρχή και τέλος, αλλά αντιθέτως εκείνου που μπερδεύει την τάξη του χρόνου, μια όχι ακριβώς σύγχυση, αλλά μάλλον συνήφανση και επιπλοκή ανάμνησης και επιθυμίας ιστορικότητας και παρόντος. Η αγάπη του Σαΐντια τον Καβάφη, βέβαια, πηγάζει και από την ταξη του χρονου μια οχι ακριβως συγχυση αλλα μαλλον συνηφανση και επιπλοκη αναμνησης και επιθυμιας ιστορικοτητας και παροντος η αγαπη του για τον καβαφη βεβαια πηγαζει και απο την αισθηση μιας κοινή πορείας αντικανονικότητα μέσα σε ένα γεωγραφικό πολιτισμικό χώρο, τον οποίο παρότι ζουν σε διαφορετικέ εποχές, προφανώ μοιράζονται. Μιλάμε για τον ευρύτερο απεικιοκρατικό χώρο τη Ανατολική Μεσογείου, όπου, ε, όπου δεσπόζει μια διαρκή πάλι μεταξύ Δύση και Ανατολή σε ένα σταυροδρόμι ελληνικού, εβραϊκού, λατινικού και αραβικού πολιτισμού, που κυριαρχεί για χιλιετηρίδε. Μέχρι να καταληθεί μόλι πριν μερικά έτη, θα έλεγα, από την επέλαση μια παγκοσμιοποιημένη καπιταλιστική κουλτούρα καταναλωτισμού που μετατρέπει και τα πιο αψηλάφιστα και αφηρημένα στοιχεία σε εμπορεύματα. Η αντικανονικότητα του ΣΑΙΔ μέσα σε αυτόν τον χώρο συνίσταται στην συνήφανση μιας αντιεθνικής και αντιοαπικιοκρατικής πράξης. Εναντίον δηλαδή του γενικότερου πολιτικού κλίματο που βλέπει του απελευθερωτικού αγώνε μια αποικιοκρατούμενη κοινωνία αποκλειστικά μέσα από το πρίσμα του εθνικισμού. Δηλαδή, ο Σαντ στην απεικιοκρατική του ε, λογική και πράξη δεν σκέφτεται ποτέ μέσα από τα πλαίσια του, του εθνικισμού. Και αυτό αξίζει να, να συζητηθεί. Δηλαδή, εθνοαπελευθερωτικοί αγώνε, μεν, αλλά όχι ε, αγώνε απελευθέρωση μέσω του εθνικισμού, που είναι μια ακροβασία. Βέβαια, η αντικανονικότητα ή η παραβατικότητα του Σαΐτ, εδώ σημειώνω ανεκδορυντολογικά ότι ε, υπενθυμίζω ότι ε, από πολύ ε, νωρί τον, τον Σαΐδ τον εκδίωξε, ας πούμε, τον εξόρισε ο πατέρας του από το Κάιρο, έχοντας απαυδίσει από τις διαρκείς αδιάκοπες αταξίες του στο Βρετανικό Λύκειο. Οπότε ε, θεωρώ ότι παρόλο που είναι, το λέω αστεία, ότι οι αταξίε του site στο, στο, στο σχολείο το οποίο παρέμενε είναι μέρο μια πορεία αντικανονικότητα και αυτό είναι που τον πετάει έξω από το Κάιρο, βεβαίω ο πατέρα εκεί παρεμβαίνει κτλ. Ε, λοιπόν, η αντικανονικότητα ή η παραβατικότητα του ΣΑΙΔ δεν είναι για να γίνεται ποτέ φετιχ Δεν είναι για να γίνεται ποτέ αντικείμενο λατρείας. Δεν γίνεται ποτέ κανόνας. Υπογραμμίζω εδώ την αυστηρότητα αυτής της θέσης, η οποία εκτείνεται ακόμα Διαδικασία δημιουργία σε αυτού. Στο πρώτο του βιβλίο, beginnings, στο οποίο εγώ θα μετέφραζα ω εκκίνησει, όχι απαρχέ, αυτό είναι το κύριο εγχείρημα του βιβλίου, η διαφορά μεταξύ μια εκκίνηση που εσύ δημιουργεί και όχι μια απαρχή στην οποία κληρονομεί, έτσι, ο Σαντ αναφέρεται δραματικά και ε, 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 το παραθέτω με, με τι λέξει του μεταφράζοντάς το, ανα, ε, αναφέρεται δραματικά στην τόλμη του, να αναστρέψει κανείς τη ρότα του εαυτού του. Την τόλμη του να αναστρέψει κανείς την ρότα του εαυτού του. Ε, το οποίο επιτρέπει πολλαπλές ερμηνείες, όχι μόνο μια ενσυνείδητη και εγγενή εκτροπή του αναμενόμενου βίου ή έργου, αλλά ακριβέστερα μια ενσυνείδητη και εγγενή αναστροφή, που είναι πάντα ανατροπή, του ρού ενός βίου ή έργου, και καθότι ο Σαΐδ είναι πάντα ένας πολιτικός στοχαστής, μια αναστροφή και ανατροπή του ρου της ιστορίας, γιατί αυτά όλα υπάρχουν μαζί. Η πολιτική επένδυση, λοιπόν, του Σαΐδ στον Καβάφη βρίσκεται κυρίως σε αυτή την ανατρεπτικότητα του λοξού βλέμματος, όχι μόνο προς το σύμπαν του κόσμου, θέλει ο Φόρστερ, αλλά και το σύμπαν του εαυτού. Το γεωγραφικό, ιστορικό, πολιτισμικό πλαίσιο ε, ε, παραμένει κέριο και βασικό, βέβαια, Παρόλο που πουθενά στον Σαΐρ δεν βλέπουμε νύξη περί κάποιου αντιαπικιακού Καβάφη. Και αυτό ίσως γιατί ο Σαΐρ δεν ξεπερνάει το παράπονο του για το γεγονός ότι ο Καβάφης δεν ήξερε αραβικά και έτσι έμεινε έξω από τους αντιαπικιοκρατικούς αγώνες των Αιγυπτίων, αντίθετα ας πούμε από τον Τζίρκα, τον οποίον ο Σαΐρ λάτρευε εξίσου. Γνώριζε βέβαια τη θέση του Τσίρκα για τον πολιτικό καβάφι, παρόλο που δεν διάβαζε ελληνικά, θεωρώντα δε τη μη μετάφραση του βιβλίου του Τσίρκα τεράστια απώλεια για την αγγλόφωνη κριτική. Νομίζω θα χειροκροτούσε ιδιαίτερα την εισήγηση του κυρίου ε, Παπαθεοδόρου χθε βράδυ. Κλείνοντα, θα ήθελα να επαναφέρω το ερώτημα που έθεσε ε, ο κ. Σουκαλά προχθέ στο Κάιρο, στο press conference. Το ερώτημα ήταν γιατί έχει υπάρξει πρόσφατα στην ιστορία τέτοια εκτόξευση της σημασία του Καβάφη παγκοσμίω. Ένα ερώτημα το οποίο προσπάθησε ο ίδιος να απαντήσει αναφερόμενος στη γενικότερη ανατροπή των βεβαιοτήτων, αυτή είναι η φράση του κ. Τσουκαλά, σε παγκόσμια κλίμακα. Σίγουρα η καβαφική σύνθεση αντιθέσεων μέσω της ηρωνικής αντίληψης των πραγμάτων, όπου όμως ηρωνία δεν σημαίνει εξάλληψη πάθους και αποφασιστικότητα, όπως και σύνθεση, δεν σημαίνει εξάλληψη ή υπέρβαση αντιθέσεων, μα επιτρέπει να βρούμε στον καβάφι κάτι που ο μοντερνισμό ανέκαθεν ενείχε έγκαινο, αλλά δύσκολα κατάφερε να μεταφέρει σε μια εποχή όπου η αντίσταση στο καθεστώ του κανόνα έχει γίνει κανόνα. Ευχαριστώ με τον α, καθηγητή Γουργουρή, ελπίζοντας όλοι να είμαστε καλά για να απολαύσουμε στο μέλλον δείγματα του ύστερου ύφου του. Και τώρα να πω ότι είμαστε ιδιαίτερα τυχεροί που έχουμε ε, μαζί μας έναν άλλο ιδιαίτερα διακεκριμένο καθηγητή, μελετητή, συγγραφέα, του Δημήτρη Δημηρούλη, που διδάσκει στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Επικοινωνία Μέσων και Πολιτισμού και διδάσκει όταν λέμε εννοούμε τέχνη του λόγου, εννοούμε ρητορική, εισαγωγή στη λογοτεχνία, θεωρία τη λογοτεχνία και ιστορία του βιβλίου. Έχει άλλωστε δημοσιεύσει, εκδώσει ένα μεγάλο αριθμό βιβλίων, όπω αναφέρω ενδεικτικά το φάντασμα Τη Θεωρία, ο ποιητή ω έθνο, ο φοβερό παφλασμό και επίση μια σειρά βιβλία που έχουν να κάνουν και με κριτικέ εκδόσει έργων και συνδέονται και με τα βιβλία του για το Ροίδι, τον ροίδη, τον Σολομό και βεβαίω τον Καβάφη. Περιμένουμε τον επόμενο μήνα την έκδοση των απάντων του Κώστα Καριωτάκη. Το... Μόλι βγήκε. Λοιπόν, είστε οι πρώτοι που το μαθαίνετε. Πάμε πα... παρακάτω. Να σα καλημερίσω και εγώ όλου. Θέλω πριν να αρχίσω να σα πω κάτι προσωπικό, γιατί μου συνέβη χθε το βράδυ. Είναι περίεργο, δεν το είπα στη γυναίκα μου δηλαδή. Αλλά ναι, ναι, είναι, είναι, είναι κάπως με, με τρομοκράτησε γιατί με επισκέφθηκε ο Καβάφης, αλλά στον ύπνο μου. Ήταν λοιπόν σε μία γωνία, δεν φαινόταν καθαρά, ήταν σα, όχι ακριβώς εφιάλτης, αλλά πάντως πολύ δυσάρεστο πράγμα και με πολύ αυστηρό ύφο άκουσα μια φωνή που λέει «Τι γυρεύεις εδώ» και η δεύτερη, η δεύτερη φωνή... Ναι, ακριβώς. Ποιος είναι ο επόμενος. Λοιπόν, και το δεύτερο είναι το εξής μου λέει «Γιατί με δεν είναι καιρός πια να σταματήσεις» και εξαφανίστηκε. Έκανε λάθος. Γι' αυτό έχουμε συντονιστεί στο πάνελ, γιατί αφήστε την τραβούν οι στα όνειρα. Πρέπει να σας πω ότι ξύπνησα, και το λέω ειλικρινά, ήμουνα ξύπνησα πριν ε, τις 5 η ώρα. Ο και τότε κοιμήθηκε ο Γκουρμπορή. <laughs> Μπορεί να ήταν αυτό στη γωνία και να μην κατάλαβα καλά. <laughs> λοιπόν. <laughs> Ξυπνώντα λοιπόν εκείνη την ώρα, βγαίνω στο μπαλκόνι και βλέπω μια Αλεξάνδρεια πρωινή, ήσυχη, δύο δύο-τρεις άνθρωποι, ήταν ανάμεσα. ήταν ξημέρωμα. Αργούσε αλλά ήταν ξημέρωμα. εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα ότι ασχολήθηκα τόσα χρόνια με τον Καβάφη και να τώρα που βλέπω εδώ στην Αλεξάνδρεια είχα αυτό το περίεργο συνέστημα βλέπω ότι κάπως έτσι θα έπρεπε να τον είχα διαβάσει δηλαδή ότι όλος ο Καβάφης είναι κάπου εκεί σε έναν ορίζοντα ανάμεσα στη νύχτα και στη μέρα στο ξημέρωμα άλλα φαίνονται άλλα δεν φαίνονται άλλα είναι βέβαια άλλα δεν είναι βέβαια ε, όταν τώρα ερχόμασταν εδώ με το λεωφορείο, μετά μου ήρθε μια άλλη ιδέα, η οποία δεν έχει μεγάλη σχέση, αλλά μου δίνει μια δεύτερη ευκαιρία να σκεφτώ κάτι για τον Καβάφη που έχει να κάνει με την Αλεξάνδρεια. Θυμήθηκα, δεν είμαι βέβαιο ακριβώ για τα λόγια, αλλά θυμήθηκα ότι το 1966, όταν είχε πάει ο Λακάν στην Αμερική και πήγε να τους μιλήσει το πρωί για πώ δημιουργείται το εγώ και το πώ λειτουργεί το υποσυνείδητο κτλ., του είπε το εξή, Λέει, ξέρετε, τα ξημερώματα είδα τη Βαλτιμόρη και τότε κατάλαβα ότι θα μπορούσε κανείς να διαβάσει το ασυνείδητο αλλά τη, ως, ως, πόλη, σαν να είναι μία πόλη. Αν τώρα, ξαφνικά, αυτό το λέω προχείρος τώρα, έτσι, μην παίρνετε πολύ στα σοβαρά, αλλά νομίζω δίνουν κάποιες ιδέες. Αν συνδυάσουμε την φράση του Λακάν ότι το ασυνείδητο είναι, είναι δομημένο σαν γλώσσα και αυτό που είχε πει στην Αμερική ότι είναι είναι δομημένο σαν, σαν, σαν πόλη, τότε είπα μέσα μου, αυτά δεν τα έχω γραμμένα, τα σκεφτόμουν έτσι, αυτή τη στιγμή, και δεν νομίζω να τα γράψω και ποτέ δηλαδή, αλλά σκέφτηκα ότι ίσως αυτός είναι σε ενδιαφέρον τρόπος να δει κανείς τον καβάφι, δηλαδή να δει όλο τον καβάφι σαν μια οργανωμένη ή ανοργάνωτη ή τέλο πάντων περίπλοκη πόλη και την ίδια στιγμή να τον δει ταυτόχρονα και σαν μια τεράστια γλώσσα υπό την του discourse, όχι την έννοια τη γλώσσα ω γλώσσα. Αν τα δούμε αυτά τα δύο, δηλαδή τότε καταλαβαίνετε ότι μπλέκουμε με περίεργα πράγματα, γιατί ούτε η πόλη αλλά ούτε η γλώσσα είναι απόλυτα, δεν έχουν κάποια αλήθεια που είναι προφανή και θα πρέπει να τα διερευνήσουμε πάρα, πάρα πολύ. Ε, αυτές, αυτά ήταν πράγματα τα οποία πραγματικά με κάνουν να νιώσω περίεργα και ίσω λιγάκι να μην είμαι πολύ πιστό στο κείμενο, ταλαιπωρώντα τον φίλο μου του Σαμουήλ, γιατί αλλάξαν και την προοπτική που βλέπω το δικό μου κείμενο που έφερα εδώ σήμερα. Και έτσι θα προσπαθήσω λιγάκι να αυτά που σας είπα τώρα να τα βάλω μέσα στην κουβέντα από εδώ και στο εξή. Λοιπόν, το ερώτημα είναι πολύ απλό, έχετε τεθεί πολλές φορές. Τι είναι η Αλεξάνδρεια του Καβάφη. Τι σημαίνει η Αλεξάνδρεια στο έργο του Καβάφη. Κρατάμε τα προηγούμενα και ας πάμε παρακάτω. Ε, θα θεωρήσω αυτονόητη φυσικά τη βιογραφική σύνδεση, αφού ο ποιητή έζησε όλη τη ζωή του στην Αλεξάνδρεια γνωρίζουμε ότι έζησε και κάποια χρόνια στην Κωνσταντινούπολη, Αγγλία κτλ. Αλλά ουσιαστικά η ζωή του είναι εδώ. Υπάρχει άφθονο ιστορικό υλικό τόσο για την παλαιά Αλεξάνδρεια, όσο και για την Αλεξάνδρεια τη εποχή του Καβάφη, ώστε να καλύπτει την περικειμενική περιοχή με χρήσιμε πληροφορίε. Έχουμε εδώ το Θεό πολλά βιβλία κτλ. άρθρα. Ε, συμβαίνει συχνά αυτό με του φοιτητές, δηλαδή να, η σύνδεση με τον τόπο και τον χρόνο να υποκύπτει σε μια αιτιοκρατική αυταπάτη. Δηλαδή, ορίζουμε τον τόπο και τον χρόνο και θεωρούμε ότι αυτά τα δύο συνδέονται αιτιοκρατικά με το έργο του ποιητή. Και τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ε, δηλαδή, με άλλα λόγια, λέμε, ειδού πώ και πού έζησε ο ποιητή, για να κατανοήσουμε ποιο ήταν και τι σημαίνει το έργο του. Είναι μια βολική αυταπάτη, γιατί επιτρέπει ένα είδος ιστορικοφανούς μυθοπλασίας, η οποία εμφανίζεται ως τεκμηριωμένη αλήθεια. Γνωρίζουμε, τέλο πάντων, ότι το όνομα Καβάφης δεν συνδέεται απλά και υποχρεωτικά με την Αλεξάνδρεια, αλλά και ότι η γνώση της πόλης θεωρείται από πολλούς απαραίτητο εφόδιο ε, για την κατανόηση της ποιησής του. Ας δεχτούμε, λοιπόν, ας το δεχτούμε σαν δεδομένο, ότι όσα μαθαίνουμε για τον Καβάφη και την Αλεξάνδρεια συμβάλλουν κατά κάποιο τρόπο στη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντο για την ανάπτυξη τη ανάγνωση και τη βαθύτερη κατανόηση του ποιητικού έργου, ακόμη και αν δεν υπάρχει άμεση σύνδεση, όπω είπα, αιτιοκρατική. Σε επίπεδο εμπειρική διαπίστωση, υπάρχει μια Αλεξάνδρεια που διαχέεται στο έργο του ποιητή με δύο τρόπου. Και το βλέπουμε παντού αυτό. Το ένα είναι το συγκεκριμένο, με συγκεκριμένο τρόπο, αναφορά κτλ. Και, και, το άλλο είναι, ο άλλο είναι ο γενικό τρόπο. Στο πρώτο έχουμε ποίηματα ή επιμέρου αναφορέ που αναφέρονται στην Αλεξάνδρεια και στου Αλεξανδρινού. Στο δεύτερο, η Αλεξάνδρεια δεν αναφέρεται, αλλά υπονοείται σκοντινός ή λειτουργεί ω κοντινό ή μακρινό ορίζοντα. Δεν υπάρχει το όνομα, υπάρχει όμω η ατμόσφαιρα, υπάρχει πολλέ φορέ κάτι ένα υπενιγμό και άλλε φορέ εξυπακούεται το γενικότερο περιβάλλον ε, τη ε, βέβαια, Πρέπει να πούμε ότι και η σύγχρονη Αλεξάνδρεια είναι παρούσα, χωρί επίση να ονομάζεται, σε ποίηματα που αναφέρονται σε ερωτικέ υποθέσει και στο κοινωνικό περίγυρο. Ε, βλέπουμε, επομένω, ότι η παρουσία τη πόλη είναι θεματικά κυρίαρχη στην πείρηση του Καβάφη. Γι' αυτό και υπάρχει ο πειρασμό ακριβώ να κάνουμε συνδέσει εύκολε σε αυτή την περίπτωση. Καθαρά στατιστικά να πω εδώ πέρα ότι σε όλο το έργο, το γνωστό μέχρι σήμερα του Καβάφη. Η Αλεξάνδρεια είναι η πόλη που αναφέρεται τι περισσότερε φορέ, 31 φορέ όλο το έργο του, με το όνομά τη, και περίπου 14-15 φορέ αναφέρεται η λέξη Αλεξανδρινό, Αλεξανδρή, Αλεξανδρεύσκη κτλ. Ε, είπαμε λοιπόν ότι η αναφορά είναι συνήθω ιστορική, όταν η πόλη αναφέρεται με το όνομά τη, και σύγχρονη όταν δεν αναφέρεται ονομαστικά, αλλά εξυπακούεται. Η διάκριση βέβαια δεν είναι απόλυτη, αλλά είναι πολύ ισχυρή. Ε, γενικά θα λέγαμε ότι ο Καβάφης αποφεύγει να μιλήσει άμεσα για την Αλεξάνδρεια της εποχής του, για την κοινωνία, την πολιτική συγκυρία κτλ, κτλ. με τρόπο που να συγκροτεί ένα σώμα έργου σημαντικό. Αλλά έμεσα η Αλεξάνδρεια είναι πάντα εκεί, η πόλη είναι πάντα εκεί. Γι' αυτό είπα ότι πραγματικά πρέπει ίσως όλο το έργο να το δούμε με τις διαδρομές της περίγειας μιας πόλης. Επιτρέψτε μου εδώ να κάνω μία παρέκβαση και να πω ότι σκεφτόμουν επίση ότι θα μπορούσε κάποιο να διαβάσει την Αλεξάνδρεια στον Καβάφη χρησιμοποιώντα τη ρουμένου των αναλογιών την, τον τρόπο του Μπένγιαμιν με το Παρίσι. Δηλαδή, όπως διάβασε ο, ο Μπέγιαμιν το Παρίσι και τον Μποντλέρ, α, αν έχετε διαβάσει αυτά, είναι ένα καταπληκτικός τρόπο και περίεργο βέβαια και με πολλέ α το πούμε digressions μέσα στο έργο του, ε, αλλά πραγματικά ο, ο, είναι σαν ο Μπέγγεμιν να έχει βάλει όλο τον πνευματικό προσωπικό του βίο μέσα σε αυτό το project, δηλαδή να δει την πόλη και ταυτόχρονα έναν ποιητή, αλλά και πολλά άλλα πράγματα, και με αυτόν τον τρόπο να περιγράψει τον πολιτισμό της εποχής του. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα, το, το σκέφτηκα απλώ σαν πρόταση, ότι δεν έχει γίνει μέχρι τώρα αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν έχει διαβαστεί ο Καβάφης με, 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 με αυτόν τον τρόπο σε σχέση με την Αλεξάνδρη εδώ λοιπόν πιστεύουμε ότι πολύ σωστό είναι, επομένως, να λέμε ο Αλεξανδρινός. Γιατί είναι σωστό να λέμε ο Αλεξανδρινός, γιατί αυτή είναι μια μοναδική σχέση. Βρέστε μου έναν άλλον ποιητή στην Ελλάδα στο εξωτερικό που να έχει υποκαταστήσει το επίθετο, το πραγματικό του όνομα. Εγώ δεν έχω βρει, μπορεί να υπάρχει, δεν ξέρω. Αλλά πάντως είναι σπάνιο πράγμα να βρείτε, να βρείτε κάποιον που όταν λέμε την καταγωγή του, αυτό αμέσως να πάει στο όνομά του. Λέμε ο Αλεξανδρινός, λέμε πάντα ο Καβάφης. Έτσι, αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ε, ε, σημαντικό. Ε, επομένως, ο, ο ποιητής έχει αμετάκλητα ταυτιστεί με τον τόπο που γεννήθηκε, έζησε και πέθανε. Η γενική αυτή αποδοχή επιτρέπει την υποκατάσταση του ονόματος από τον επιθετικό προσδιορισμό της καταγωγής και συνάμα την προσθέτει ως αναπόφευκτη προοπτική στη θέαση του έργου του. Ε, θα σας... Θα έλεγα επίσης ότι η Αλεξάνδρεια είναι σαν μια αναγκαία συνθήκη στην περίπτωση του Καβάφη, δάνεισε λάμψη και έγλυ από το παρελθόν τη και ένα σημείο, άλλοι το ονόμασαν σταυροδρόμι, να σταθεί πολύτροπα προς τον κόσμο. Ο Καβάφης με τη σειρά του την έφερε με το έργο του στο προσκήνιο και της χάρισε ένα μέλλον στη λογοτεχνία που ξεπερνά την ιστορία και τη γεωγραφία. Η βιογραφία του λοιπόν είναι βαθιά ριζωμένη στη βιογραφία της πόλη καθώς η τελευταία εκβάλλει στη δική του εποχή στο σύγχρονο χωνευτήρι γλωσσών, φυλών, θρησκευμάτων και πολιτισμών. Κάθε συνάντηση με τον Καβάφη, λοιπόν, είναι συνάντηση με την Αλεξάνδρεια και εδώ βάζω ένα ερώτημα το οποίο στο τέλος θα προσπαθήσω να προσεγγίσω. Αυτή η Αλεξάνδρεια, τι η Αλεξάνδρεια είναι. Είναι Αλεξάνδρεια πραγματική, είναι Αλεξάνδρεια συμβολική, είναι Αλεξάνδρεια φανταστική. Τι από όλα αυτά είναι αυτή η Αλεξάνδρεια. Ε, σταματώ εδώ και για κάτι άλλο. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια τέτοια συζήτηση επίση, αν δεν έχουμε ε, συζητήσει το θέμα τη πόλη και ιδιαίτερα τη Μητρόπολη, στο θέμα τη λογοτεχνία του 19ου και του 20ου αιώνα. Είναι μια θεματική θεωρητική μεν, αλλά είναι βάση αυτό το πράγμα για να προχωρήσουμε να συζητήσουμε το θέμα Αλεξάνδρεια και Καβάφης. Δεν μπορείς δηλαδή να πας στο θέμα αυτό πριν αναρωτηθεί ποια είναι η σημασία της Μητρόπολης και της πόλης του 19ου αιώνα, όπως διαμορφώθηκε, στην ε, λογοτεχνία, στην τέχνη κτλ. κτλ. Αυτό το θεωρώ ότι είναι μια απαραίτητη ε, διερεύνηση πριν προχωρήσουμε. Θα μπορούσαμε να δούμε τον Καβάφη σαν έναν παρατικό φλανέρ. Νομίζω το ανέφερε χθε η κυρία Παπαγίου, αυτό είναι μια πολύ σωστή παρατήρηση, που παρακολουθεί μια πόλη που μεταβάλλεται ραγδαία με τα δεδομένα τη εποχή, και έναντι τη οποία ο ίδιο πρέπει να συγκροτήσει το ποιητικό εγώ. Ίσως η ένταση αυτή τη παρατήρηση να αιτιολογεί εν μέρη και την απουσία τη φύση στην ποιήση του Καβάφη. Ο Καβάφη είναι ποιητή τη πόλη με τη μοντέρνα σημασία τη λέξη. Δεν εννοώ ότι αυτό που έλεγε ο, ο Μπέγεμι, ότι βοτανίζει την, είναι ωραία φράση, βοτανίζει την άσφαλτο, α, αλλά μάλλον ότι ασκείται σε μια πάλι φράση είναι του, του Μπέγγεμιν, γαστρονομία του ματιού. Ε, διαβάζει δηλαδή την πόλη με το δικό του τρόπο και παίρνει από αυτή ό,τι χρειάζεται. Λειτουργεί όπως τα λέγει ο Μποντλέρ, ακούστε μία ωραία φράση του Μποντλέρ για αυτό το πράγμα, σαν καλλιδοσκόπιο με συνείδηση. Ε, επομένως θα λέγαμε ότι, ότι αυτό είναι, είναι, αυτά είναι, αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα ένα ενδιαφέρον περιβάλλον για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τη σχέση του Καβάφη με την Αλεξάνδρη, αλλά και εμείς πρέπει να δούμε να έχουμε ως αναγνώστες μια ματιά για την πόλη. Πώς διαβάζει κανείς μια πόλη. Γιατί μια πόλη μπορεί να είναι χίλια δυο πράγματα, αλλά σίγουρα μπορεί να διαβαστεί και σαν κείμενο ή σαν παλίμψιστο, όπως θέλετε. Επομένως, και βεβαίως το κείμενο μπορεί να αναπτύσσεται κάθετα, οριζόντια, με πολλές παραλλαγές κτλ. κτλ. Το κείμενο λοιπόν, της πόλης, κουβαλά την ιστορία από το βάθος του χρόνου και την αποθέτει σε κρυφά ή φανερά ίχνη που συσσωρεύονται στην εκδοχή κάθε εποχής. Παράλληλα όμως αναδεικνύεται και το δίκτυο του παρόντος, η πόλη της νύχτας και η πόλη της ημέρας, η υπέργεια και η υπόγεια συγκρότησή της, τα νόμιμα και τα παράνομα σημεία της, τα επίσημα και τα περιθωριακά επικοινωνιακά συστήματα, οι κανονιστικές ρυθμίσεις και η ατιθάσευτη εντροπία, η επίσημη τάξη και το ανεπίσημο χάος. Μια πόλη δεν είναι απλώ. Μην έχουμε στο νου μα την Αλεξάνδρεια όπω Πολλέ φορέ η φιλολογία την παρουσιάζει που είναι ο Καβάφη σαν να λειτουργεί σαν φιλόλογο, ο οποίο γράφει για την πόλη σαν ιστορικό και εκεί τελειώνει όλη η ιστορία. Είναι πιο περίπλοκη και πιο σύνθετη αυτή η σχέση. Άρα λοιπόν θα κατέληγε σε κάτι προσωρινά, θα έλεγα ότι θα έπρεπε να ξαναδιαβάσουμε την Αλεξάνδρεια του Καβάφη σαν ένα παλίμψιστο, σαν ένα κείμενο, μάλλον σαν πολλά κείμενα τα οποία το ένα επικαλύπτει το άλλο. Και εδώ χρειάζεται μια ιδιαίτερη, βέβαια, τεχνική. Ε, βέβαια, η Αλεξάνδρεια θέτει και άλλους, μάλλον θίγει και άλλους προβληματισμούς, κάτι έχω ρίξει, δεν πειράζει, ε, 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 και άλλους, προ, ε, άλλους προβληματισμούς. Αναφέρω έναν μόνο, που για την γνώμη είναι πολύ σημαντικός. Έχει για πολλά χρόνια τώρα, τα τελευταία χρόνια σας, έχει ενταθεί μια συζήτηση. Είναι ο Καβάφης ελληνικός ή οικουμενικός. Και χρησιμοποιείται η Αλεξάνδρεια ως ένα παράδειγμα ότι ο Καβάφης ε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα λέγαμε ότι είναι, η, 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 η τέχνη του είναι υβριδική γιατί ακριβώς είναι σε ένα σταυροδρόμι πολιτισμών γιατί η Αλεξάνδρεια συμβολίζει ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι δεν πρέπει να ταυτίσουμε τον Καβάφη με ε, το ελληνικό με τον τρόπο που τον κατανοούμε. Ε, είναι λάθος να θεωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο τον Καβάφη Έλληνα όπως δηλαδή θα τον ήθελε το Εθνικό Κέντρο, με τις επιταγές που επιβάλλει μια ομοιογενής, το τονίζω αυτό, και συμπαγή ταυτότητα. Χαρακτηρισμοί όπως ελληνοκεντρικός ή εθνικός, κατά τη γνώμη μου, δεν έχουν καμιά σχέση με τη διαπραγμάτευση του ελληνικού στο έργο του. Διαδικασία που αποδεικνύει ότι ο Καβάφης επεξεργάζεται κατάπαυστα τη δική του μέθοδο για μια έννοια που αντιπροσωπεύει πολλές και διαφορετικές πραγματικότητες στην ανέλυξη της ιστορίας, και όχι κάτι απόλυτο, σταθερό ή καθαρό. Ταυτόχρονα, όμως, είναι, ε, ο Καβάβης είναι κοσμοπολίτης, εγκρατής ξανογλωσσών και της ευρωπαϊκής παιδείας. Είναι γέννημα του παρικιακού ελληνισμού, προσωπικότητα πυκνή, ποιητή του κόσμου. Επομένως, δεν υπηρετεί εθνικά ιδεώδη ούτε, ούτε προτείνει κάποια συγκεκριμένη φυλετική ταυτότητα. Αυτό που προτείνει είναι μια επανεξέταση του ελληνικού, ένα καινούργιο τρόπο δηλαδή να το εντάξει στο ποιητικό υλικό ως ερώτημα και όχι μόνο ως δεδομένο. Έτσι λοιπόν προσέρχεται ο Καβάφης στον υπόλοιπο κόσμο και με αυτόν τον ποιητικό λόγο κερδίζει το παιχνίδι του χρόνου και του τόπου. Και στα δύο ξεπερνά τα εθνικά σύνορα και τα χρονικά εμπόδια. Οι αναφορέ στο γένο, στη φυλή, στου Γρεκού, στου Έλληνε και σε άλλα συναφή δεν πρέπει να ειδωθούν ξεκομμένα από τη συνολική θεώρηση του ελληνικού στην ιστορική του διάσταση. Οπότε αποκτούν πολύ διαφορετικό νόημα από το νόημα που αποδίδει η μονομερή σύνδεσή του με την Ελλάδα τη εποχή του. Ο Καβάφη δεν είναι ο ιδεολόγο ποιητή του Ελληνισμού, αλλά ο ποιητή του Ελληνικού. Και αυτή η διάκριση τον διαφοροποιεί από απλοϊκέ επικλήσει πατριωτισμού ή ελληνοκεντρισμού. Η μεσολάβηση τη ποιητική γλώσσα, όταν μάλιστα τροφοδοτείται από την ηρωνική ματιά του ποιητή και το πλάγιο ύφο του. Δεν λειτουργεί ω διαφανή οθόνη που επιτρέπει την απλή σύνδεση του πραγματικού με το λογοτεχνικό. Ο Καβάφη, πρέπει βέβαια να το πούμε αυτό, να μην το ξεχνάμε, είναι από καταγωγή βίο και τέχνη Έλληνα ποιητή. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να τον κάνουμε περισσότερο Έλληνα. Αυτά είναι δεδομένα θέλω να πω, δεν είναι κάτι το οποίο είναι υποσυζήτηση. Η συνθήκη τη ελληνικότητά του μπορεί να είναι αυτονόητη. Δεν είναι όμω αυτονόητη και η διαπραγμάτευση του ελληνικού στην πίεσή του. Όπω δεν υπάρχει μόνο ένα τρόπο να διαπραγματευτεί κανεί το ελληνικό, έτσι δεν υπάρχει μόνο ένα τρόπο να είναι κανεί Έλληνα. Οι οπαδοί του ελληνοκεντρισμού στον Καβάφη μοιάζουν με του δυσώνυμου ελεγκτέ των εθνικών φρονημάτων στην ελληνική ιστορία. Διακινούν μια κοντόφθαλμη θεώρηση του ποιητή που επιμένει να αγνοεί ότι ανεξάρτητα από την καταγωγή του, ο ποιητικό λόγο έχει οικουμενικό προορισμό. Η τέχνη του Καβάφη δεν υπερασπίζεται λοιπόν το ακρεφνές ή ορθόδοξο ελληνικό, αλλά το ελληνικό στις αναμίξεις, μεταλλάξεις και κορυφώσεις του πάντα μέσα στον ωκεανό που λέγεται παγκόσμια ιστορία. Το πολιτισμικό έγκλημα του έργου του τίθεται από την Ελλάδα, αλλά ενώπιον του κόσμου. Ο Καβάφης, όπως κάθε καταγωγικός ποιητή, διεκδίκησε την οικουμένη μιλώντας τη δική του γλώσσα. Συνοπτικά, θα μπορούσε κανείς να ε, ε, καταλήξει σε μία διατύπωση ότι δεν γίνεται να μελετήσει κανεί τον καβάφι αγνοώντα τη διαπραγμάτευση του ελληνικού. Δηλαδή, αυτοί που υποστηρίζουν την οικουμενικότητα και καλά κάνουν, δεν μπορούν να απλώ να βάλουν στην άκρη, σαν να μην υπάρχει, τη διαπραγμάτευση του ελληνικού. Γιατί αυτό είναι ο μόνο τρόπο που γίνεται οικουμενικό ο Καβάφης. Όχι με κάποια άλλα αφηρημένα πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν, αλλά με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Επομένως, γλώσσα, ύφο, ποιητική, σκηνοθεσία, διεκειμενικό πεδίο ορίζονται με πρόβλεψη το Οικουμενικό. Αλλά τίθενται στο πεδίο του ελληνικού. Ο Καβάφης, όπως κάθε ικανό ποιητής, βλέπει το τοπικό και σκέφτεται το Οικουμενικό. Νιώθει ω άνθρωπο, αλλά γράφει ω ανθρωπότητα. Αυτά, για να μην σα ταλαιπωρώ και να συντομεύσω λιγάκι, θα λέγαμε ότι όλα αυτά θα μπορούσαμε να τα πούμε ω εξή, με μια φράση. Το, το, ποιητικό εγχείρημα του Καβάφη έγινε με όχημα την ελληνική γλώσσα, αποσκευέ στην τέχνη και προορισμό τον κόσμο. Ε, την περιπέτεια αυτή συμπυκνώνει λοιπόν η παρουσία τη Αλεξάνδρεια στην ποιησή του. Ταυτόχρονα τόσο ελληνική και τόσο ξένη, τόσο επαρχιακή όσο και κοσμοπολίτικη. Η ανάγνωση τη καβαφική ποιήση είναι συνεπώ άρρηκτη συνδεδεμένη με την ανάγνωση τη πόλη και κάτι τέτοιο συμβαίνει με αυτόν τον τρόπο Δηλαδή, αυτή η σχέση δεν την έχω ξαναδεί άλλη φορά σε άλλον Έλληνα ποιητή. Α ακούσουμε τώρα τον ίδιο, πώ ο ίδιο αντιμετωπίζει το θέμα τη Μητρόπολη. Γιατί φαίνεται ότι κάποια στιγμή στη ζωή του τον απασχολούσε το θέμα νωρί, τον απασχολούσε το θέμα γιατί να είναι στην Αλεξάνδρεια και όχι στο κέντρο εκεί που γίνονται τα πράγματα, εκεί που είναι η Μητρόπολη. Σημειώνει λοιπόν το 1907-28 Απριλίου τη συνήθισα πια την Αλεξάνδρεια και πιθανότατα και πλούσιο, πλούσιος αν ήμουν εδώ να έμνησκα. Αλλά με όλο τούτο πώς με στενοχωρεί. Τι δυσκολία, τι βάρος που είναι η μικρή πόλη, τι έλλειψη ελευθερίας. Θα μπορούσαμε να διαβάσουμε αυτό το μικρή πόλη και με το πείμα πόλη, παρέτσα. Θα έμνησκα εδώ, δεν, βάζει παρένθεση μετά. Δεν είμαι πάλι όλος Όλο διόλου, αν θα έμνησκα. Κλείνει η παρένθεση. Γιατί είναι σαν πατρί. Προσέξτε τη φράση. Γιατί είναι σαν πατρί. Γιατί σχετίζεται με τι αναμνήσεις τη ζωή μου. Αλλά πώ εχρειάζονταν σε έναν άνθρωπο σαν και εμένα, Παύλα, τόσο διαφορετικό, Παύλα, η μεγάλη πόλη, επαναλαμβάνει τη φράση, η μεγάλη πόλη. Τέλεια. Η Λόνδρα να πούμε. Αφότου έφυγεν, βάζει τα αρχικά κάποιου, αφότου έφυγε ο Τάδε, πώ την βάζω στο νου μου. Είναι κάποιο άνθρωπο που τον έχουμε ταυτίσει και είχε πάει τότε στο Λονδίνο. Και με τον οποίο ο Καβάφη, από ό,τι τουλάχιστον λένε αυτοί που τα ψάχνουν αυτά, είχε σχέση με αυτόν. Εδώ λοιπόν τι βλέπουμε, ε, ότι, ότι ε, ο, ο Καβάφη έχει ένα προβληματισμό πάνω σε αυτό το θέμα της Αλεξάνδρειας. Ε, έχω δύο ποίηματα τα οποία θα διαβάσω προς τώρα τελειώνοντας, όπου θα δείτε αυτός ο προβληματισμός πώς εξελίσσεται μέσα στη ζωή του. Δεν είναι γνωστά ποίηματα αυτά ή δεν είναι τόσο γνωστά, αλλά θα δείτε τη διαφορά, πώς η διαφορά έχει. Θα δειτε τη διαφορα πως όμως να συνδέσω εδώ αυτόν τον προβληματισμό του Καβάφη με τη Μητρόπολη, με πράγματα που συμβαίνουν στην πίστη του μέσα, μάλλον προς το τέλος της ζωής του. Και αυτό είναι το εξή. Επί πολλά χρόνια, με απασχολεί κάτι που ακούγεται απλοϊκό, αλλά ίσω έχει ενδιαφέρον. Ποια είναι η σχέση τη ελληνική ποιήση του 19ου, αλλά κυρίω του 20ου αιώνα, με τα μέσα επικοινωνία και με τον σύγχρονο πολιτισμό. Δηλαδή, φαντάζεστε, α πούμε, τον Σικελιανό να λέει τη λέξη τηλέφωνο σε ποίημα. Φαντάζεστε τον Παλαμά να μιλάει για αυτοκίνητα. Ε, θα μου πείτε, έχει σημασία αυτό. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν ένα ποιητή, α πούμε, που γύρω του έχει κινηματογράφου, κτλ., πότε περνάνε όλα αυτά. Πρέπει να φτάσουμε στην Ελλάδα, στη γενιά του 30. Και ίσως και αργότερα σιγά σιγά για να δούμε μια... Και πάλι δεν είναι πάντα αυτή η σχέση άμεση. Εδώ ο Καβάφης και κάθεσε και συγκέντρωσα και μου έκανε εντύπωση. Γιατί εκτός από τα καπηλιά, εκτός από τα, α, τα γραφεία, εκτός τα ξενοδοχεία κτλ. κτλ όταν φτάνει στην τελευταία δεκαετία, από το 1920 και μετά, αρχίζει και γράφει ποίηματα που υπάρχουν μέσα κινηματογράφος, αυτοκίνητο, πέρα από τον μπαρ που είναι πολύ συχνό. Δηλαδή, στα ποίηματα αυτά που δεν εξέδωσε ο ίδιος, είχε αρχίσει πια να ασχολείται περισσότερο με το περιβάλλον γύρω του και με τα πράγματα τα οποία έβλεπε γύρω του. Αυτό το αφήνω, δεν, είναι, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, δεν έχω τον χρόνο να ασχοληθώ. Και πάω στα ποίηματα τα οποία πραγματικά μπορούμε να τα διαβάσουμε. Το μεν πρώτο, παράλληλα, σαν να μιλάει ας πούμε, για την Αλεξάνδρεια της εποχής του, και ένα άλλο στο οποίο είναι η σχέση της Αλεξάνδρειας με τον ίδιο. Αυτό είναι το λιγότερο γνωστό. Το ένα είναι, λέγεται φυγάδε. Είναι από τα ανέκδοτα του Καβάφη, από τα δημοσίευτα του Καβάφη, οι φυγάδε. Το οποίο θα μπορούσα να μην το διαβάσω, αλλά θα το διαβάσω μόνο για μία φράση. Μία φράση που θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει γραφτεί ένα ολόκληρο βιβλίο για αυτή. Και με αυτή τη φράση ξεκινάει το ποίημα. Είναι συντριπτική η φράση. Μου θυμίζει να ξεκινήσω εγώ από τον Κάλβο. Ο Κάλβο, μετά από τόσα χρόνια, έχει βγει παιδάκι από τη Ζάκηθο. Όταν γράφει το ποίημα Φιλόπατρη, τι λέει. Ωραία και μόνη η Ζάκηθο με κυριεύει. Όταν το διάβασα αυτό, δεν ήθελα τίποτα άλλο να διαβάσω το Φιλόπατρη. Ωραία και μόνη η Ζάκηθο με κυριεύει. Τι λέει τώρα ο Καβάφη για το ίδιο πράγμα. Μόνο πόσε λέξει είναι. Μία, δύο, τρει, τέσσερι λέξει. Πάντα η Αλεξάνδρεια είναι. Τελεία. Πάντα η Αλεξάνδρεια είναι. Εγώ αυτό θα ήθελα να σας δώσω σήμερα να πάρετε μαζί σας. Πάντα η Αλεξάνδρεια είναι. Τι να πεις παραπάνω. Το λέει αυτός. Πάντα η Αλεξάνδρεια. Είναι φοβερό πώς να τον ερμηνεύσει αυτό το τοίχο. Τι θέλει να πει. Σας διαβάζω το υπόλοιπο ποίημα και δεν θα το ερμηνεύσω βέβαια. Είπαμε γιατί έχουμε πρόβλημα χρόνου. Πάντα το ποίημα λέγεται φυγάδε και είναι του 1914. Πάντα η Αλεξάνδρεια είναι. Λίγο να βαδίσεις την ίσια τη οδό που στο υποδρόμιο πάβει, θα δεις παλάτια και μνημεία που θα απορρίσεις. Όσο και αν έπαθεν από τους πολέμους βλάβη, όσο και αν μήκρανε, πάντα θαυμάσια χώρα. Πάντα θαυμάσια χώρα. Και έπειτα με εκδρομέ και με βιβλία και με σπουδές διάφορες περνάει η ώρα. Το βράδυ μαζευόμεθα στην παραλία, η μισή πέντε, με ονόματα όλοι πλαστά βεβαίω και άλλοι μερικοί γρεκοί από τους ολίγους όπου μείναμε στην πόλη. Πότε μιλούμε για εκκλησιαστικά, κάπως λατινικοί μοιάζουν εδώ, πότε φιλολογία. Προχθές του νόνου στίχους διαβάζαμε. Τι εικόν, συγγνώμη, του στίχους διαβάζαμε. Τι εικόνες, τι ρυθμός, τι γλώσσα, τι αρμονία. Ενθουσιασμένοι τον πανοπλήτη θαυμάζαμε. Έτσι περνούν οι μέρε. Και η διαμονή δυσάρεστη δεν είναι, γιατί εννοείται δεν πρόκειται να είναι παντοτινή. Καλέ ειδήσει λάβαμε και είτε από τη Σμύρνη κάτι γίνεται τώρα, είτε τον Απρίλιο οι φίλοι μα κινήσουν από την Ήπειρο, τα σχέδιά μα επιτυγχάνουν και τον ρίχνουμε ευκόλο στον Βασίλειο. Και τότε πια και εμά θα έρθει η σειρά μα. Θα έρθει η σειρά μα, θα μπούμε στην εξουσία. Ε, συμπεράζουμε τα συμπεράσματα δικά σα για τι πολιτικέ αντιστοιχίε, έτσι πάω στο άλλο ποίημα όμως γρήγορα γρήγορα, γιατί αυτό με ενθουσιάζει πολύ το ποίημα. Είναι στο μόνο που ξεμητίζει ο Καβάφης ως Καβάφης μιλώντας για την Αλεξάνδρεια. Με το εγώ μπροστά. Είναι από αυτά που έχουν, είναι γνωστά ως ατελή, εγώ τα λέω αδημοσίευτα, ολοκλήρωτα όπως θέλετε, ας τα πούμε ότι είναι από αυτά που δεν δημοσίευσε. Είναι ένα ποίημα του, από τα τελευταία, του 1927, έξι χρόνια πριν πεθάνει. Λέγεται του έκτου ή του 7ου αιώνος. Και ακούστε εδώ πώς μιλάει για πρώτη φορά, είναι η μόνη φορά που εμφανίζεται ο Καβάφης σε σχέση με την πόλη του. Τι συγκινητική που είναι η Αλεξάνδρεια της τελευταίας εποχής, του 6ου ή του 7 την αρχή πριν έλθει ο κρατεός αραβισμός. Δεν είναι αφύσικο αν έτσι αισθηματικά την εποχή της ατενίζω. Το επαναλαμβάνω. Δεν είναι αφύσικο αν έτσι αισθηματικά την εποχή της ατενίζω αυτήν εγώ. Προσέξτε τη λέξη, εγώ. Ο Καβάβης το εγώ δεν ξέρω αν το ξαναβήκατε ποτέ, δεν το έχω ψάξει βέβαια, αλλά αυτό το εγώ, εγώ που έλλην ποιητής, ακούστε τη φράση, εγώ που έλλην ποιητής και έλλην δικό τη, το ελληνικό μου έργο έκαμα στο έδαφος της. Έτσι. εγώ που έλλην ποιητής και έλλην δικό τη, το ελληνικό μου έργων έκαμα στο έδαφος της. Ελληνικά ομιλεί ακόμη επισήμως, ίσως χωρίς την παλαιά ζωντάνια, πλην ως κόσμιον την γλώσσα μας ακόμη ομιλεί. Από το ελληνικό μοιραίο στα σβηστεί. Το ελληνικό με κεφαλαίο έψιλο. από το ελληνικό μοιραίο στα σβηστή. Μα ακόμη εντό αυτού βαστιέται όσο μπορεί. Δεν είναι αφύσικο αν έτσι αισθηματικά την εποχή της ατενίσουμε αυτήν, εμείς που τώρα ξαναφέρεμεν ελληνική λαλιά στο έδαφος της. Αυτό το ποίημα λοιπόν είναι από τα μοναδικά ποίηματα, δεν το δημοσίευσε, είναι του 1927, ε, το έχω δει αυτό στο αρχείο του Καβάφη, με, την, με τις επαξιεργασίες του, είναι, ωραίο. Είναι, είναι πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς τις παραλλαγές και τι προσπαθούσε να κάνει, δεν μπορώ να το μεταφέρω τώρα αυτό εδώ, αλλά το έχω φωτογραφίσει και το έχω, Ελπίζω να έχω την άδεια του αρχείου. <laughs> λοιπόν, και. Ε, Τελειώνοντα, ε, όλα αυτά λοιπόν είναι το πρόβλημα. Είναι τι τα κάνει κανεί όλα αυτά. Δηλαδή, τι εννοώ ότι τα κάνει όλα αυτά. Πώ τα χρησιμοποιεί για να αντιμετωπίσει την Αλεξάνδρεια. Ποια Αλεξάνδρεια. Την πραγματική, τη μυθική, ποια Αλεξάνδρεια. Και τώρα θα κάνω εδώ μια λαθροχειρία. Θα, πάλι θα γυρίσω στο Λακάν και θα του κλέψω τρει λέξει. Τη λέξη φαντασιακό, τη λέξη συμβολικό και τη λέξη πραγματικό. Είναι οι τρεις έννοιες που συγκροτούν το εγώ. Εγώ θα τις πάρω από εκεί και θα πω, θα ήθελα να ρίξω μια ματιά στην Αλεξάνδρεια από αυτές τις τρεις πλευρές. Βέβαια, πρέπει να πούμε εδώ ότι το πραγματικό, στην περίπτωση του Λακάν, δεν είναι όπως νομίζουμε η πραγματικότητα. Το συμβολικό και το φαντασιακό συγκροτούν την πραγματικότητα. Το πραγματικό είναι αυτό που ακριβώς είναι το τραύμα που έχουμε όλοι μας. Δηλαδή, αυτό που λέει κάποιο που γράφει ποιήση, α πούμε, ότι δεν μπόρεσα ποτέ να βρω τα λόγια να πω αυτό που θέλω. Πάντα μένει δηλαδή κάτι που περισσεύει ή κάτι που δεν το φτάνουμε. Δηλαδή πάντα είμαστε στο πραγματικό, χωρί ποτέ να το έχουμε. Α, θα έλεγα λοιπόν ότι η Αλεξάνδρεια είναι και συμβολική και φαντασιακή, αλλά και είναι και ένα πραγματικό που δεν πρόκειται εύκολα να το φτάσουμε. Και θέλω να κλείσω με έναν ποιητή, για να μην κλείσω με, με, με τέτοιου ισχυρισμού που, που μπορεί και να μην οδηγούν και πουθενά. Θα ήθελα να κλείσω με έναν ποιητή, τον T.S. ο οποίος εκεί που, που σε μετάφραση σε φέρει, η έρημη χώρα, ο Σεφέρης είχε πει για κυβέρνητες πολιτείες. Και από εκεί, βέβαια, ο Τσίρκας έκανε τις, πήρε το, φαντάζομαι ότι εμπνεύστηκε τον τίτλο, ίσως και. και, όχι, γιατί ο Σεφέρης μιλάει για την κυβέρνητη Ιερουσαλήμ. ο Σεφέρης μετέφρασε λοιπόν ένα κομμάτι, πάρα πολύ ωραίο, αλλά έκανε ίσως κάτι που δεν δεν ξέρω τι θα μπορούσε να κάνει. Μετέφρασε το ανύπαρκτο, αλλά ποια λέξη αγγλική, το unreal. Η λέξη unreal είναι μέσα στον έλλειο. Αυτό όμω είναι εντελώ διαφορετικό από το ανύπαρκτο. Δεν ξέρω αν θα υπά, μπορεί να υπάρξει καλύτερη μετάφραση. Αλλά με, αυτά, με του στίχου που θα σα διαβάσω, νομίζω ότι μπορεί κανεί μπορεί κανείς να καταλάβει τι θέλω να πω, ότι... τι εννοώ όταν λέω ότι η Αλεξάνδρεια εν τέλει, και εκεί καταλήγω, θα μπορούσε να ιδωθεί ω μη πραγματική. Ως μια unreal ενα μια μια unreal city. Λέει, α πούμε. Λέει, ας πούμε. Δεν εννοώ ότι εδώ. Δεν εννοώ ότι, ότι η έννοια αυτή είναι όπω λέει ο Ουγγό για παράδειγμα, ότι ό,τι μπορεί να βρει κανείς στον κόσμο το βρίσκει στο Παρίσι, ούτε αυτό που έχει πει ο Σάμιλ Τζόσον, ότι όποιο βαριέται στο Λονδίνο είναι σαν να βαριέται τη ζωή του, α πούμε, γιατί στο, στο, στο Λονδίνο μπορεί να βρει τα πάντα. Εδώ εννοώ κάτι άλλο αυτό που λέει ο Έλιωτ. Ποια είναι η πολιτεία πέρα από τα βουνά. Σκάζει, ξαναγεννιέται, θρουβαλιάζεται μέσα στο μενεξεδένιο αέρα. Πύργοι πέφτουν, Ιερουσαλήμ, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, Βιέννη, Λόντρα, ανύπαρκτες. Είναι καιρός η Αλεξάνδρεια να διαβαστεί ως κείμενο, δηλαδή ως ανύπαρκτη πολιτεία και όχι με την αυταπάτη ότι υπάρχει πραγματικά, αλλά με την επιθυμία ότι είναι το πραγματικό. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε τον, να ευχαριστήσουμε τον καθηγητή Δημιρούλη και να πούμε ότι υπάρχει σειρά προτεραιότητα για όσου θέλουν να τον επισκεφθούν στα όνειρά του απόψε. και εν συνεχεία θα περνάμε στον αναπληρωτή καθηγητή στην Οξφόρδη, Δημήτρη Παπανικολάου. Ε, που έχουν προκαλέσει δικαίω πολλή συζήτηση τα βιβλία του και αυτό είναι πάντοτε, κατά τη δική μου άποψη, πολύ καλό, ο οποίος θα ξεκινήσει αναζητώντας τη διάρκεια τον πολιτικό καβάφι και ο χρόνος επιθυμίας, δηλαδή temporalities και modalities είναι θέματα για τα οποία θα μιλήσει ο κ. Παπα-Νικολάου, ε, ξεκινώντας από το ποίημα 27 Ιουνίου 1906, με τα μεταμεσημβρία, το οποίο είχε τεθεί στη συζήτηση και νωρίτερα στο συμπόσιό μας και θα επιχειρήσει να τα συνδέσει αυτά. Θυμίζουμε απλώς ότι singing poets, literature and popular music in France and Greece, στην Ελλάδα, στη Γαλλία δηλαδή η σχέση αυτή, σαν και μένα καμωμένη, ο καβάφης και η ποιητική της σεξουαλικότητας από τον Πατάκη και κάτι τρέχει με την οικογένεια, θα δούμε τι τρέχει πολύ σύντομα. Ο κύριος Παπανικολάου. Σκεφτόμουν πριν ε, όσο μιλούσε ο Δημήτρη, ο Δημιλούσε ότι εμένα ο Καβάφη δεν νομίζω να με έχει επισκεφθεί στον ύπνο μου, γιατί χάνει φαντάζομαι το δρόμο, τώρα κατάλαβα. Το, Τους τελευταίου μήνε όμω με επισκέπτονται συχνά καβαφιστέ. Ε, και με έναν τρόπο θα μου επιτρέψει να αφιερώσω αυτή την ομιλία στου φίλου όπω ο Τάκη Καγιαλή, όπω είναι ο Παπαργυρίου, ο Στάθη και πολλοί άλλοι, που με βοηθούν να ξεχνώ αυτούς τους εφιάλτες. Λοιπόν, θα σας δείξω τρεις εικόνες, οι οποίες προέρχονται από το αρχείο Καβάφη και <coughs> ζήτησα την άδεια από τον Θοδωρή Χιώτη και την κυρία Μούσχιου, η οποία μου τις στείλανε, για να μπορέσω να τις δείξω εδώ και είναι όμως φωτογραφημένες και δημοσιευμένες και αλλού και είναι το ποίημα για το οποίο κυρίως θα μιλήσω. Ε, η ομιλία ανήκει σε ένα μεγαλύτερο πλαίσιο ε, όπου προσπαθώ να ξαναδώ τον Καβάφη και κυρίως να επαναφέρω κάποιες συζητήσεις όπως την σχέση του Καβάφη με το παρελθόν ή το μέλλον. Το όλο πλαίσιο από το οποίο προκύπτει αυτό που θα ακούσετε ε, θα μπορούσαμε να του δώσουμε έναν τίτλο «Το παρελθόν ως αρχείο, το παρόν ως αισθητική, το μέλλον ως ηθική. The past as archive, the present as aesthetics, the future as ethics. Το γιατί το λέω αυτό, μάλλον θα το καταλάβετε και σε αυτά που θα σας πω. Το 1906, μια ομάδα Βρετανών στρατιωτικών βρέθηκε στο χωριό Ντενσουάι, στο Δέλτα του Νείλου, μια ιστορία που είναι γνωστή σε όλους σας και γνωστή και εδώ σε αυτό το κοινό και από χτες, από την ομιλία του Γιάννη Παπαθεοδόρου. Η ομάδα των Βρετανών θέλησε να κυνηγήσει περιστέρια που όμως ανήκαν στους χωριανού. Έναν που διαμαρτυρήθηκε τον χτύπησαν και τον τραυμάτισαν, επίσης μια γυναίκα. Η χωρική, μια, που δεν την τραυμάτισαν, αλλά οι την... χωρικοί τους κυνήγησαν με τη σειρά τους και τους έδιωξαν από το χωριό με αποτέλεσμα ο ένας από τους Βρετανούς που έχασε το δρόμο τρέχοντας να φέρει βοήθεια να πεθάνει από ηλίαση. Συγχωρήστε με αν κάτι λέω λάθο για όλου εσά που ξέρετε αυτή την ιστορία τόσο καλά. Η επίσημη αντίδραση των Βρετανών, και αυτό είναι το σημαντικό, ήταν αδυσόπιτη, καθώ θέλησαν να επιβάλλουν τιμωρία παραδειγματική. Στη συνοπτική δίκη που ακολούθησε, στο χωριό, πολλοί από του χωριανού καταδικάστηκαν σε δημόσιο μαστίγωμα, ενώ τέσσερι καταδικάστηκαν σε θάνατο και αποφασίστηκε να εκτελεστούν αμέσω. Το γεγονό προκάλεσε. Δηλαδή, δύο μέρε όλα. Ε, ηλίαση, δίκη, ε, ε, εκτέλεση. Το γεγονός που κάλεσε διαμαρτυρίες εντός και εκτός Αιγύπτου και στη Βρετανία από την πρώτη στιγμή έγινε μέρος ενός αιγυπτιακού φολκλόρ, θέμα λαϊκής, ζωγραφικής, τραγουδιών και το, προφορικών ποιημάτων που άρχισαν να κυκλοφορούν σχεδόν αμέσω. Και όπως ακούσαμε και χτες, ένα μείζον σημείο αναφοράς του αιγυπτιακού εθνικισμού και του απελευθερωτικού κινήματος για τις δεκαετίες που έπονταν. Ο Καβάφης άκουσε σίγουρα για τον Τενσουάι, διάβασε εφημερίδες, είδε χαλκογραφίες, μάλλον άκουσε και προφορικά ποίηματα και τραγούδια. Και δύο χρόνια μετά το γεγονός, τουλάχιστον αν πιστέψουμε τις λίστες ποίημάτων που με τόση επιμέλεια ή με κάποια επιμέλεια μέχρι ενός σημείου ε, έφτιαχνε, δύο χρόνια μετά το 1908 κάθισε και τελείωσε ένα ποίημα που έμεινε γνωστό αλλά πολλά χρόνια μετά, γιατί επίσης στη ζωή του ποιητή έμεινε και ανέκδοτο. Το ποίημα είναι αυτό που θα δείτε εδώ, στο καθαρογραμμένο χειρόγραφο που άφησε ο ποιητής και βλέπετε στο τέλος για όλους εσάς που έχετε δει το αρχείο, πρέπει να πω ότι όλα αυτά κανείς όταν βρεθεί στην Αθήνα για την επόμενη χρονιά εμ, μπορεί να τα δει στο αρχείο Καβάφη που είναι ανοιχτό τις Παρασκευή με μια απλή αίτηση και επίση ελπίζουμε ότι σε ένα χρόνο ή περισσότερο, δεν ξέρω η ομάδα που το διαχειρίζεται πότε, θα το κάνει αυτό, θα βρε, βρίσκονται και στο ίντερνετ. Εμ, σε κάθε περίπτωση, όσοι γνωρίζετε από όλο αυτό και ίσω και από τι δημοσιεύσει τη Σαββίδη, βλέπετε την κόκκινη γραμμή στο τέλο, το θεωρούσε ένα τελειωμένο ποίημα. Βλέπετε επίσης ότι με μολύβι έχει σημειωθεί ε, αυτό που πριν ήταν μάλλον τίτλος του ποίηματος, ε, είναι σημαντικό γι' αυτό το λέω, Ιουσέφ Χουσέιν Σελίμ, ο ένας και μάλιστα ο μικρότερος από τους ε, ε, σκοτωμένους, από όσους ε, ε, κρέμασαν οι Άγγλοι εκείνη την ημέρα. Δεν ήταν 17 χρονών στην πραγματική ζωή, αλλά... Στο ποίημα αναφέρεται ως 17χρονο. Θα διαβάσω το ποίημα, το βλέπετε όσο δυνατόν εδώ και ευχαριστώ και τον μεταφραστή μας που το έχει και θα το διαβάσει τη δική του μετάφραση. 27 Ιουνίου 1906, 2 μετά μεσημβρία. Σαν το έφεραν οι Χριστιανοί να το κρεμάσουν, το 17χρονο αθώο παιδί, η μάνα του, που στην κρεμάλα εκεί κοντά σέρνονταν και χτυπιούνταν μέσα στα χώματα, κάτω τον μεσημεριανό, τον άγριο ήλιο, πότε ούρλιαζε και κράβγαζε σαν λύκος, σαν θηρίο, και πότε εξαντλημένη η μάρτισα μυρολογούσε. 17 χρόνια μοναχά μετάζησες, παιδί μου. Και όταν το ανέβασαν τη σκάλα της κρεμάλας και πέρασαν το το σκηνή και το πνίξαν το 17 χρονό αθώο παιδί και λεϊνά κρεμιούνταν στο κενό με το σπασμούς της μαύρης του αγωνίας, το εφηβικόν ωραία καμωμένο σώμα, η μάνα η Μάρτισα κυλιούντανε στα χώματα και δεν μυρολογούσε πια για χρόνια. Δεκαφτά μέρες μοναχά μυρολογούσε. Δεκαφτά μέρες μοναχά «Σε χάρηκα, παιδί μου». Ιουσέφ Χουσέιν Σελίμ. Στα χρόνια που γυρίζω, διαβάζω και ξαναδιαβάζω αυτό το ποίημα, υπάρχει μια λεπτομέρεια που πάντα κερδίζει αμέσως την προσοχή μου. Εκείνο το σημείο όπου ο χρόνος καταραίει και τα χρόνια της ζωής γίνονται μέρες επαφής κάτω από τον άγριο ήλιο του μεσημεριού, στο απόγειο του θρήνου, της μέρας και της επίδειξης κρατικής βίας και καθώς οι χτύπη του ρολογίου αρχίζουν να σημαίνουν πια θάνατο, μια μάνα ξεκινάει να μυρολογεί την ηλικία, τα χρόνια, 17 χρόνια που έζησε ο γιος της και καταλήγει να οδύρεται για μέρες. 17 μέρες μοναχά. Καθώς ο συγκεκριμένος, ο κανονιστικός χρόνος, ο χρόνος της κυριαρχίας, μπαίνει στο ποίημα από όλες τις μεριές, θυμίζω. Ο τίτλος, που είναι η ημερομηνία της εκτέλεσης, η ώρα μάλιστα, η ηλικία του νέου θύματος, που μάλλον θα καταγράφτηκε, έστω και αν καταγράφτηκε αλλιώ στις εφημερίδες, ο χρόνος που διαρκεί η εκτέλεση και περιγράφεται με έναν τρόπο στο ποίημα, ο χρόνος που ο Καβάφης τελειώνει αυτό το ποίημα και όπως σας είπα το έβαλε στι λίστε του, καθώς ο κανονικός χρόνος έρχεται από παντού, την ίδια στιγμή μια μάνα και μια ποιητική φωνή που μοιράζεται ή τουλάχιστον προσπαθεί το θρήνο της, κάνουν το χρόνο άνω κάτω. Αυτή τη στιγμή η γλώσσα του αστού ποιητή φαίνεται λίγη. Αν δείτε, προσπαθεί να μιμηθεί το δημοτικό, πετάει και λίγο και ένα πιο ψηλό. Φαίνεται λίγη, αλλά ταυτόχρονα και ανοίγει για να αφήσει να ακουστεί μια άλλη φωνή. Γι' αυτό και, και ανέβασάν το κτλ. Ανοίγει επίση, γιατί όπω θα είδατε, το, 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 το δώσα και λίγο. 17 λέει η ποιητική φωνή, 17 λέει η μάνα. Φαίνεται λίγη η φωνή που προσπαθεί να μιμηθεί ε, την ε, μ, μάνα αυτή και τη δικιά της φωνή, ταυτόχρονα όμως και ανοίγει, κάτι πάει να κάνει, κάτι προσπαθεί. Ευάλωτη η περιγραφή, ευάλωτη η μοιρασμένη φωνή, όμως κάπου εκεί είναι που τα χρόνια γίνονται μέρες. Και το χρονικό σημείο του τίτλου του ποίηματος, αυτό το 27 Ιουνίου 1906, δύο μετά με Συμβρίαν, γίνεται έτσι όλο και πιο στατικό, όλο και πιο κενό, σαν κάτι να το σκάβει, όλο και πιο συμβολικό μιας βίας. Το μόνο ρολόι που χτυπάει καθώς το ποίημα τελειώνει είναι ο χρόνος του συναισθήματο. 17 μέρες μοναχά, σε χάρηκα, παιδί μου. Πάμε πολλά χρόνια μετά. Είναι δεκαετία του 60. Ο στρατής Τσίρκας οργανώνει σιγά σιγά από εδώ από την Αίγυπτο, αλλά πολύ αποφασισμένα, μια βαθιά πολιτική ανάγνωση του Καβάφη, βασισμένο στα γνωστά τριπλά θεμέλια που πολλοί άλλοι, πολύ καλύτεροι από μένα, έχουν περιγράψει. Το μαρξιστικό κριτικό του πρόγραμμα, ο Τσίρκας αυτά, την ανάγνωση του Καβάφη από τον Σεφέρη, που έχει προηγηθεί δύο δεκαετίες νωρίτερα, και την ιστορία της ελληνικής παροικίας της Αιγύπτου, που επίσης ο ίδιος θέλει να γράψει. Είναι την ίδια εποχή, η δεκαετία του 60, που το αρχείο Καβάφη περνάει και επισήμως στα χέρια του Γάμα Π. Σαβίδη και αρχίζει να οργανώνεται με όρους φιλολογικού θετικισμού, εθνικής παιδείας, εκδοτικού προγράμματος και ερμηνευτικής αποκατάστασης. Το ποίημα 27 Ιουνίου 1906 μετά Μεσημβρίαν που κάποια στιγμή βρίσκει ο Σαβίδης και αμέσως γράφει και μιλάει μάλλον και μετά γράφει στο τσίρκα έρχεται να σταθεί στο σημείο ακριβώς το αυτών των δύο οπτικών του τσίρκα και του καβάφη, του Σαβίδη, σας θυμίζω τσίρκας, παρικία, πολιτικός καβάφης, Σαβίδης, εθνικό πρόγραμμα, αρχείο, ε, αποκατάσταση του καβάφη. Το ποίημα αυτό χρησιμεύει έτσι για να ανακοινώσει αυτές τις οπτικές, να τις επιβεβαιώσει και να τις δημοσιοποιήσει ευρύτερα. Αφού οι δύο συγγραφείς αρχίζουν να συνομιλούν, Σαββίδης και Τσίρκας, βλέπουμε πόσο και οι δύο μοιράζονται αυτή τη δίψα για αυτό το ποίημα. Αν δεν υπήρχε για τους δύο αυτούς, θα έπρεπε να έχει εφευρεθεί. Δεν είναι το τυχαίο ότι το ποίημα θα παρουσιαστεί και ίσω και για όλου μα. Δεν είναι τυχαίο ότι το ποίημα θα παρουσιαστεί στην πρώτη επίσημη εκδήλωση για την, επίσημη, για την απόκτηση του αρχείου Καβάφη από τον Γάμα Πίσαβίδη το 1963 και ταυτόχρονα αυτό το ποίημα θα δημοσιευτεί και ταυτόχρονα φωτογραφημένο θα δημοσιευτεί και με πολύ λεπτομέρεια θα συζητηθεί από τον στρατή Τσίρκα στο γνωστό αφιέρωμα της επιθεώρησης τέχνης για τον Καβάφη που θα κυκλοφορήσει στο τέλος του 1963. Ουσιαστικά είναι και κεντρικό κείμενο αυτό του Τσίρκα που θα φτιάξει το βιβλίο που ακούσατε μετά τον πολιτικό Καβάφη την επόμενη δεκαετία του Τσίρκα. Η αλληλογραφία Τσίρκα και Σαββίδη δημοσιεύτηκε πάρα πολύ ωραία από τον Γιάννη Παπα και από αυτήν θα αντλήσω τα επόμενα τρία λεπτά, δύο-τρία αποσπάσματα. Μιλάμε για την αλληλογραφία Τσίρκα Σαββίδη, για αυτό το ποίημα. Η αλληλογραφία Σαβίδη Σαββίδη λοιπόν έχει τρει-τέσσερι επιστολέ. Μία ξεκινάει 9 Ιουνίου 1963 νύχτα. Και γράφει ο Τσίρκας στο Σαββίδη. Έτσι επιγράφεται 9 Ιουνίου 1963 νύχτα. Σου γράφω για να σου πω πως το μισοτηλιωμένο ποίημα που μου έλεγες για τον απαγωνισμένο είναι αυτό που επιγράφεται στο χρονολογικό ποίημα, πίνακα, Ιανουάριος 1908 κλπ. κλπ. Θα νόμιζε κανείς πως είναι από τα ειδονικά. Τε, τέλος παραθέματος. Στην απάντησή του, στον Τζίρκα, ο Σαβίδης παραπονιέται για τον όγκο δουλειά σε εκείνον των μηνών. Άλλωστε είναι οι μήνε που προσπαθεί να βάλει λίγο μία τάξη στο αρχείο που μόλι έχει παραλάβει, λέγοντα συγκεκριμένα στην επιστολή του προ τον Τζίρκα. Βλέπει όλο τον τελευταίο καιρό ο Καβάφη με γάμισε χωρί σάλιο. Συγγνώμη, Και κλείνει το γράμμα. Υποσχόμε, εννοεί ότι δουλεύει συνέχεια για τον Καβάφη και έχει. Ε, και κλείνει το γράμμα του υποσχόμενος τα υπόλοιπα στην Αλεξάνδρεια. Σε φιλό και δει με τσιγκελωτό στάκι. Καλή αντάμωση, Γιώργος. Σαβίδης προς Τσίρκα ήταν αυτό. Μεταξύ όλων αυτών έχει αντιγράψει το ποίημα για τον Τσίρκα. Του λέει δεν θα σου στείλω φωτογραφία αλλά θα στο αντιγράψω. Και έχει σημειώσει. Δεν σου διαφεύγει, όπως και δεν θα διαφύγει και του Μαλάνου είμαι σίγουρος, το παράλληλο ερωτικό μοτίβο. Μάλιστα, μια στιγμή σαν το πρωτοδιάβασα, διάβασα, αναρωτήθηκα μήπως υπήρχε και υποβολή αιμομιξίας. Μάνα Και σίγουρα ο Μαλάνος θα επικαλεστεί και την παρομοιώδη στήση που παθαίνουν, λέει, οι κρεμασμένοι. Την επικαλέστηκε. Από την άλλη, η παραλλαγή του πρώτου στίχου είναι αποστομωτική. Και όταν δημοσιευτεί, ελπίζω να σκάσει και ο Ρίτσος στην αγωνία που φαίνεται να μοιράζονται εδώ και Σαβίδη και Τσίρκας Θα επανέλθει ο τελευταίο, ο Τσίρκας δηλαδή, στο δοκίμιο παρουσίαση του ποίηματο στην επιθεώρηση τέχνη. Εκεί μα λέει ένα τίτλο, όπω ο παραπάνω, 27 Ιουνίου 1906 κλπ., που θυμίζει κάπω του γνωστού μα μέρε του 1901, μέρε του 3, μέρε του 96, ο ήλιο του απογεύματο και άλλοι. Το να μετανόει το κύριο Μαλάνο θα τον έκανε να ανακράξει πω τώρα έχουμε όχι μόνο τη χρονιά, έχουμε και τη μέρα, ακόμη και την ώρα που αμάρτησε ο εξαίσιος γέρος. Ένα φάντασμα λοιπόν πλανιέται γύρω από το ποίημα αυτό και ίσως όχι μόνο γύρω από εδώ και δημιουργεί άγχος και στο Σαβίδι και στο Τζίρκα. Και δεν εννοώ εδώ ούτε το φάντασμα του κριτικού τίμου Μαλάνου ούτε το φάντασμα της ομοφιλοφιλίας που συνήθως προσπαθεί με καλαμπούρια να ξορκίσει κάθε ανδρική φιλία ιδίω όταν συζητάει τέτοια θέματα τσιγκελωτά μουστάκια και τέτοια. Εννοώ ένα φάντασμα καβαφικό και μάλιστα με διτή όψη. Από τη μια ο ερωτικός καβάφης και από την άλλη ο καβάφης του αρχείου. Εξηγούμε. Σαβίδης και Τσίρκας μεριμνούν εξ αρχής ώστε να μην ξεφύγει η συζήτηση από αυτά που σας είπα, ελπίζω να το καταλάβατε, συγγνώμη, έχει πολύ ψωμί αν διαβάσετε και την αλληλογραφία, να μην ξεφύγει η συζήτηση και κυρίως η ανάγνωση ενός πολιτικού καβάφι τον οποίων προσπαθούν να προτείνουν με αυτό το πείμα προς την ιδέα του ερωτισμού. Ο ερωτικό καβάφη, θυμίζω, έχει γίνει ήδη ένα περίεργο κλειδί και αρκετά προβληματικό κλειδί ανάγνωση για τον καβάφη, κυρίω μέσα από τα βιβλία και τα άρθρα του Μαλάνο. Ο πολιτικό καβάφη που έρχεται στη δεκαετία του 60 από του Τσίκρ Κασαβίδη με τη συνδρομή του Σεφέρη να αντικαταστήσει αυτόν του Μαλάνο, στέκεται προφανώ ω ο απόλυτο αντίπαλό του, όσο και αν αυτό. Ο απόλυτο αντίπαλο του ερωτικού καβάφη, όσο και αν αυτό είναι και λίγο χρονική ηρωνία, γιατί μιλάμε για σίξ τη. και λίγα χρόνια αργότερα ο κόσμος θα καταλάβει ότι πολιτική και ερωτικότητα, αν μη τι άλλο, μπορούν και να συνδεθούν. Τέλος πάντων, όχι για αυτό το σχήμα που σας λέω. Ο πολιτικός καβάφης έπρεπε να είναι μόνο πολιτικός. Και ο Τσίρκας αυτό το, το, το απαιτεί ε, στα κείμενα του. Αλλά και το αρχείο που τόσε συζητήσει προκαλεί ιδιαίτερα μετά την παράδοσή του στον ΓΑΜΑ Πισαβίδη, τη δεκαετία του 60 εγύρισε όλους προσδοκίες. Δημιουργεί μια αρχιακή δίψα στο ευρύ κοινό, κάτι που δεν έχει σταματήσει μέχρι σήμερα, και σε μεγάλο βαθμό συνδέει αυτή τη δίψα με την ιδέα ότι το αδημοσίευτο αρχιακό υλικό θα επιβεβαιώσει τη σωστή άποψη για τον Αλεξανδρινό ή και, ή και θα βγάλει στη φόρα τα κρυμμένα του άπλητα. Η ημερομηνία στον τίτλο αυτού του ποιήματος εκφράζει ο τίποτα τη διπλή όψη αυτού του καβαφικού φάσματος, ερωτικός, αρχιακός. Από τη μια θυμίζει σε όλους τα ποιήματα του Αλεξανδρινού, τα γραμμένα για έρωτες, ερωτικές στιγμές του παρελθόντος, ανθρώπου του πρόσφατου, ερωτικές στιγμές ερωτικούς ανθρώπους του παρελθόντος ή του παρόντος, τα ποιήματα με τίτλο «Μέρες του» κλπ. Από την άλλη όμως, μια ημερομηνία και μάλιστα με την ακρίβεια που δίνεται εδώ μπορεί να θυμίσει τις ημερολογικές σημειώσεις που όλοι γνωρίζουν μετά το Μιχάλη Περίδη ότι υπήρχαν και στο αρχείο Καβάφη. Δεν υπάρχουν τόσο πολλές, αλλά αυτές τις ημερολογικές σημειώσεις αμάρτησα και πάλι, α μείνει εδώ μια ημερομηνία και τέτοια. 27 Ιουνίου 1906, δύο μετά Μεσημβρίαν. Γνωρίζοντας όλα αυτά, οι εκδότες αυτού του ποίηματος Αβίδης και Τσίρκας προειδοποιούν «Μην νομίσετε ότι εδώ μιλάμε για ερωτική μνήμη, ούτε για ημερολογιακή ή προσωπική σημείωση αμαρτίας, κρυμμένη στο αρχείο». Πρόκειται αντίθετα για ένα πολιτικό ποίημα, γραμμένο πολύ γρήγορα, γι' αυτό σας έδειξα και το πρόπλασμα που υπάρχει στο αρχείο, και σταχωμένο με τη σημείωση «Να μένει εδώ», όχι για δημοσίευση, αλλά μπορεί να μένει εδώ, παρεμπιπτόντω αυτό είναι από το ίντερνετ. Μπορείτε να βρείτε αυτή τη φωτογραφία πολλέ φορέ στο ίντερνετ. Το κείμενο, ακόμα και αν δεν δημοσιεύτηκε, μα θυμίζουν οι Τσίρκα και Σαβίδη, δείχνει μια πολιτική θέση. Όχι κάτι άλλο. Έχει ενδιαφέρον, και α το κρατήσουμε αυτό σε ένα γενικό σχόλιο σε όλα όσα είπα μέχρι εδώ, ότι η συζήτηση και η δημοσιοποίηση του αρχείου και η προσπάθεια πολιτικοποίησης ή και αριστεροποίησης του Καβάφη κατά τη δεκαετία του 60 και εξή συνδέθηκαν και τα δύο, δηλαδή και το φιλολογικό πρόγραμμα που εδώ το βάζω, το συνδέω λίγο με το Σαβίδι και το πολιτικό πρόγραμμα που το συνέδεσα με τον Τζίρκα, συνδέθηκαν και τα δύο με μια αντίστοιχη προσπάθεια χρόνοκανονικοποίηση του Καβάφη, την ανάδειξη δηλαδή μια σχέση με ιστορικά γεγονότα και μια πορεία προ την οριμότητα την οποία επιβεβαιώνει το αρχείο. Μην ξεχνάτε ότι ο Τσίρκα θα μιλάει συνεχώ για συνδέσει μεταξύ συγκεκριμένων ημερομηνιών και ποιημάτων, για μεγάλα watershed years, για μεγάλε αλλαγέ, σημεία τομή, χρονικά σημεία τομή. Ο Σαββίδη το αναπαράγει αυτό αρκετά. Μην ξεχνάτε ότι η επιθεώρηση τέχνης που δημοσιεύει αυτό το ποίημα, στο ίδιο τεύχος δύο σελίδες μετά, δημοσιεύει τον χρονολογικό ποίημα ποίημάτων, πίνακα ποίημάτων από το αρχείο Καβάφη, δηλαδή το πίνακα που φτιάχνει ο ίδιος ο Καβάφης ε, για να δώσει μια χρονολογία στα ποίηματά του και το οποίο γίνεται μετά από αυτό ένα μάντρα για τις καβαφικές σπουδέ, δηλαδή προσπαθούν όλοι μεταξύ των οποίων και η Τσίρκα Σαβίδης, να συνδέσουν την ανάγνωση με αυτούς τους πίνακε. Και ε, α μην ξεχνάμε και όλη τη συζήτηση για το πώ εκδίδεται, αυτό εκδόθηκε ο, ο Καβάφη κλπ. Είναι πολύ ωραία συζήτηση και έγινε πολύ ωραία, αλλά είναι μια συζήτηση επίση χρονοκανονικοποίηση. Μια στατική πορεία που δείχνει τον ποιητή να οριμάζει και να καταλήγει κάπου. Αξίζει όμω να θυμηθούμε ξανά εδώ, αυτό το πείμα με το οποίο ξεκίνησα και για το οποίο τόσο λόγο. Α θυμηθούμε πω ο τίτλο το ποίημα, 27 Ιουνίου 1906, βρίσκεται εκεί ακριβώ για να δηλώσει όχι μόνο το ιστορικό σημείο που συνέβη κάτι τραγικό, αλλά και τη βία του επίσημου χρόνου. Γιατί θυμίζω, από τη μια υπάρχει αυτό το 27 Ιουνίου κλπ. Και, λοιπά, και την άλλη, η κραυγή τη μάνα την ώρα που μυρολογεί, που χάνει το γιο τη, εκείνο το μπέρδεμα, το τόσο γνωστό και από τα λαϊκά μυρολόγια, του μικρού και του μακρού χρόνου, του ιστορικού και του προσωπικού, του χρόνου με τη μέρα. 17 μέρε μοναχά σε χάρηκα, παιδί μου, λέει η μάνα, και όταν έχει φτάσει εκεί και έχει κατανοήσει και έχεις νιώσει αυτό το σημείο του ποίηματος, τότε η επίσημη ημερομηνία και το ξαναλέω, του τίτλου, σου χτυπάει ακόμα περισσότερο σαν σφυρί. 27 Ιουνίου 1906, 2 μετά με συμβρίαν. Από τη μια ο χρόνος του συναισθήματος, του πάθους της ηθικής και της επαφής, όσο και αν αυτή μπορεί να γίνει, και από την άλλη ο χρόνος της εξουσίας και της βίας της, ο χρόνος ο κανονικός. Και αυτό που θέλω να σημειώσω ως επιχείρημα αυτής της σύντομης παρουσίαση είναι ότι στο καβαφικό έργο, όπως και στο Αρχείο του Καβάφη, βρίσκουμε, θεωρώ, την αποτύπωση και των δύο αυτών χρόνων. Και τη βρίσκουμε και πολύ καλά. Του κανονικού χρόνου και του χρόνου του συναισθήματο, του γραμμικού χρόνου και του χρόνου που πάει πίσω μπρο και μπορεί να λέει από 17 χρόνια 17 μέρε και να εννοεί κάτι. Βρίσκουμε δηλαδή και αυτό που ονόμασα κανονικό χρόνο, το χρόνο της εξέλιξης, της δημοσίευσης, των ιστορικά συντακτικών και σημαντικών ημερομηνιών, της ιστορίας με κεφαλαίο, της βιογραφικής ιστορίας, της γραμμικής ημερολογιακής καταγραφής, των αναμνηστικών και των ντοκουμέντων. Το βρίσκουμε αυτά και στην ποιήση του καβαφή, και σε αυτό που, το υλικό που μπορείς να το πεις ε, ε, ως ένα ευρύτερο καβαφικό αρχείο. Βρίσκουμε όμως ταυτόχρονα και έναν άλλο χρόνο. Ένα χρόνο που απλώνεται, καθώς διαβάζεις, καθώς κόβεις, καταλογραφείς, γράφεις, ταχώνεις, αρχιοθετείς, πετάς, σημειώνεις, γράφεις και ξαναγράφεις, βλέπεις το ίζημα της γραφής και προσπαθείς... Το... συγγνώμη, βλέπεις το ίζημα της γραφής και πλέκεις με το ίζημα της μνήμης και προσπαθείς να αποκρυπτογραφήσεις αυτά που έμειναν μισά ή κακογραμμένα ή φθαρμένα αυτά στη μνήμη, στο χαρτί, που έμειναν δυσανάγνωστα. Η διαδικασία αυτή έχει θεματοποιηθεί από τον Καβάφη πολλές φορές. Θυμίζω, ας πούμε, το ποίημα «Είμενος» ή, ή το πολύ ωραίο ατελές ποίημα «Έγκλημα», όπου εκεί υπάρχει ένας ποιητή που αφήνει στα χαρτιά του κάτι και λάζει ημερομηνίε. Αλλά βρίσκεται, όπως είπα, δεν είναι μόνο στα ποίηματα, Βρίσκεται αποτεθειμένη και στο ίδιο το αρχείο. Το αρχείο είναι ο χώρος όπου μπορείς να σκεφτείς αυτή τη διάσταση του χρόνου, τη μη κανονική. Και η ποίηση δεν είναι, η καβαφική ποίηση, δεν είναι το αποτέλεσμα του αρχείου, αλλά η συνέχεια του. Στο αρχείο του ποιητή είναι που μένουν, αλλά και λέγονται αυτά που ενδεχομένως δεν μπορούν να λεχθούν είναι ένας χώρος όπου ποιούνται και εννοώ το αρχείο έτσι όπως και οι, σύγχρονοί του το είχαν. Γιατί πολλά από τα πείματα που έγραφε το ξέρουμε όλοι, πολύ ωραία έχει δοθεί από το Σαβίδη και από άλλους. Ο κ. Δασκαλόπουλος είχε βοηθήσει πάρα πολύ με τη δουλειά του να δούμε πόσο και τα κράταγε και με, με, με τα έβγαζε, μετά αλλάζανε και όλες γραφές. Ε, αυτό όλο είναι ένα καβαφικό αρχείο. Και στο αρχείο του ποιητή είναι που μένουν αλλά και λέγονται αυτά που ενδεχομένως δεν μπορούν να λεχθούν. Είναι ένα χώρο όπου ποιούνται, τεχνουργούνται δηλαδή και επεκτείνονται διαρκώς τα όρια μεταξύ του ρητού και του άρητου και κάπου εκεί και μάλλον σε συνάφεια και ο χρόνος αποκτά διάρκεια με τους δικούς του όρους. Ο χρόνος δηλαδή διαρκεί και πλάθεται, ο χρόνος ξαναφτιάχνεται και στο αρχείο και στα ποίηματα του Καβάφη. Και κάπω έτσι θέλω να ξαναγυρίσω και να ξανασκεφτώ τον καβάφι. Να ξανασκεφτώ τον Καβάφη που έκανε λίστε με την ημερομηνία γραφή των ποίηματων του, αλλά που σίγουρα δεν τι έκανε μια και έξω. Τι έγραφε, τι ξανάγραφε, και ούτε έκανε μόνο μία από αυτέ τι λίστε, αλλά άλλαζε και τίτλου, και τι ξαναθυμόταν, και κάποτε τι σταμάτησε. Το Καβάφη που σημειώνει σε μια ας πούμε, από τις λίστες αυτές ότι το Μάρτιο του 1909 έγραψε ένα ποίημα που το ονόμασε Μάρτιος του 1907 και στο χειρόγραφο μετά το διορθώνει και το επιγράφει Μάρτιος του 1904 και μετά το ξαναδιορθώνει τελικά σε μέρες του 1903. Και με αυτό τον τίτλο το δημοσιεύει το 1917. Όλα αυτά τα λέει και ο σαβίδης Προσέξτε πόσε χρονολογίες, πόσο íζημα, πόσο παλίμψιστο, για να χρησιμοποιήσω και μια λέξη, χρόνο, πόσο παλίμψιστο παίζει εδώ. Τον Καβάφι που στα ποίηματά του βάζει αυτό Not for publication, but may remain here. Και σε μια πάρα πολύ ωραία στιγμή, μία φορά, και αυτό το ξέρουμε από τον Σαβίδη, λέει This poem need not be published. But it may continue remaining here. It does not deserve to be suppressed. 15 March 1911. May continue remaining here. Το καβάφι αυτού του may continuing, continue remaining here. Να μείνει και να συνεχίσει να παραμένει εδώ. Το καβάφι του αρχείου που άμα το δεις έτσι μάλλον κατανόησε ότι η διάρκεια που φτιάχνεις όπως θέλεις εσύ το να μιλάς δηλαδή για μέρες, να τις μπλέκεις, να τις μοιράζει, μπορεί και να σημαίνει ότι αντιμετωπίζεις τα ίσα, δηλαδή αντιφέρεσαι, σε όσους θέλουν μόνο να σε μετράνε, να σε χρονολογούν, να σε βιογραφούν, να σε ιατρικοποιούνε, να σε φυλακίζουν, να σε καταδικάζουν, με ακριβείς ημερομηνίε, έγγραφα και χρονολογίες. Σε αυτόν τον καβάφι θέλω να σκέφτομαι που με άλλα λόγια άκουσε την κραυγή, 17 μέρες μοναχά σε χάρηκα παιδί μου, όχι μόνο ως κραυγή απόγνωσης, αλλά και ως θέση αντίστασης. Αλλά έτσι να θυμάμαι και τον Καβάφη που επέλεξε να αφήσει αυτό το χειρόγραφο, να μένει πίσω έτσι, για να υποδεχθεί κατόπιν τον Σαβίδη, τον Τζίρκα, γενιές αναγνωστών, εμάς σήμερα εδώ με σχόλια και υποθέσεις, για να υποδεχθεί με έναν λόγο τις δικές μας πολλαπλές αναγνώσεις, τις πολλές οπτικές μας γωνίες και κυρίως τους δικούς μας πολλαπλούς χρόνους. Και όλα αυτά τα λέω και επιμένω λίγο στο αρχείο, θα μπορούσα όμως να μιλήσω και μόνο για τα ποίηματα με τον ίδιο τρόπο. Όλα αυτά τα λέω διότι ξέρουμε και την άλλη πλευρά αυτής της ιστορίας. Τη λέω λίγο θα, έτσι επιγραμματικά, αλλά όλοι την ξέρουμε. Στο χρόνο που περνά μέσα στο καβαφικό work in progress, αυτό το έργο εν προόδο, και κατά τη διάρκεια που όλα αυτά τα πήματα κάθονται στο αρχείο, αυτό το work in progress το συνεχές, η καβαφική φωνή, το ξέρουμε όλοι μας, γίνεται κοινωνική και εκτός των άλλων μαθαίνει να τοποθετεί και τον εαυτό της. Να δείχνεται, να επιβεβαιώνει τους όρους της, να μοιράζεται. Αν ο Καβάφης είναι Καβάφης και είναι τόσο σημαντικός ποιητή, και εδώ ας προσθέσω αυτή την οπτική, είναι και γιατί βλέπεις αυτή τη μάχη για όλα αυτά και τα πισωγυρίσματά της. Η διάρκεια των ημερών με την οποία γεμίζουν μετά από ένα σημείο τόσα καβαφικά ποίηματα, και δεν εννοώ μόνο τις μέρες, αλλά και αυτά, δεν ξέρεις πια αν είναι διάρκεια μιας ζωής αυτό για αυτόν που αναφέρεται, μιας παρατήρησης της ποιητικής φωνής προς τον άλλον ή διάρκεια αρχείου. Αυτό που σας είπα, έγραψα ένα ποίημα το 7, το είπα του, του, 1904, το δημοσιεύω το 17. Είναι ίσως και όλα αυτά μαζί και εδώ το ζήτημα είναι σημαντικό, γιατί ενώ στη μνημιοποίηση μια στατική αισθητικής ο χρόνος παγώνει, ο βίος επιβεβαιώνεται και σε μια τέχνη που αναζητεί όχι μόνο το χρόνο αλλά και τη διάρκεια, οι ζωέ των ανθρώπων συμπλέκονται σε πορεία. Και αυτό σημαίνει επίση συμπλέκονται καθώ και επειδή είναι ευάλωτε. Προσπαθεί κάποιο να βάλει τη φωνή του άλλου μέσα, και είναι ευάλωτο αυτό, αλλά το προσπαθεί. Σε αυτή την τέχνη που αναζητεί όχι μόνο χρονικά σημεία, αλλά πλέγματα τη διάρκεια, αυτή την τέχνη που μιλάει όχι για ανθρωπότυπου, αλλά για χρονάνθρωπου, not for type people, but for time people, η αισθητική γίνεται και ηθική. Το βλέπω γίνεται και με βλέπουν. Το άγγιγμα γίνεται και αγγίζω, αγγίζομαι. Και το κυριότερο, ο βίος των ανθρώπων συμπλέκεται όχι επειδή ο ένας μπορεί να σβήνει τον άλλον, αλλά γιατί μπορεί να παραμερίζει λίγο και για λίγο, να δίνει χώρο και χρόνο, να δίνει φωνή για να ακουστεί μια άλλη φωνή, να δίνει μέρες για μοίρασμα. Θερμά, θερμά ευχαριστούμε τον καθηγητή Παπα-Νικολάου φοβάμαι ότι θα πρέπει να σταματήσουμε εδώ και περαιτέρω συζήτηση επί όλων αυτών των εξετάσεων σημαντικών στον καφέ μέχρι να αρχίσει η επόμενη πολύ σημαντική συνέδρια για θέματα μετάφρασης για θέματα παρουσίας του Καβάφη στον αραβικό κόσμο Ευχαριστούμε να είστε καλά λίγο πριν το μετά και λίγο μετά το πριν, τους ζυγούς λύνουμε.